The fellas know I'm a dime. It's up to me with a line. They can't believe a girl is cheap with me and sick with the rhyme. Σήμερα κληρώνει. Κάποιος από εσάς, λοιπόν, που πήρε αυτές τις τελευταίες μέρες που κάναμε... Όχι τις τελευταίες, όλες τις ημέρες του διαγωνισμού τηλέφωνο. Κάποιος από εσάς που θα πάρει σήμερα, εντός της μιας ώρας και των 28 λεπτών και 24-23 δευτερολέπτων, θα πάρει τα 10 χιλιάρικα στο τέλος της εκπομπής. 90-11-51-51-51 από σταθερό. Ή μέσω SMS, τα φένα και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54-990 για να γίνετε πλουσιότεροι σε μία ώρα και 28 λεπτά. Καλή επιτυχία! Σήμερα θα σας δώσω πάρα πολλές φορές τα τηλέφωνα γιατί αξίζει αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι ίδια και απαράλλακτη, μη σας πω και πιο αδύνατη, από αυτό που ήταν πριν γεννήσει η Τζούλια Γοράκη. Η Τζούλια Γοράκη, λοιπόν, τη θυμάστε με την κοιλιά όλη τη χρονιά. Γέννησε. Σας είπαμε και τα νέα για τη γέννα, σας είπαμε για το μωρό. 30 μέρες έχουν περάσει όλες και όλες. Μόλις 30 μέρες. Θέλετε να δείτε πώς έγινε σήμερα? Θα τη δείτε σε λίγο, αφού παρακολουθήσετε ένα σύντομο βίντεο. Μανούλα έγινε η Τζούλια Γοράκη. Μετά την έλευση του μικρού της πρίγκιπα, η Τζούλη δήλωσε πρόσφατα πως η μητρότητα την άλλαξε ολοκληρωτικά. Η καθημερινότητά της είναι διαφορετική πλέον. Έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή του παιδιού της και απολαμβάνει να βρίσκεται συνεχώς πλάι στο αγγελούδι της και να το φροντίζει. Λίγο καιρό πριν παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον αγαπημένο της Στέφανο Μπακούρη. Οι δυο τους είναι πολύ ερωτευμένοι και ο ερχομός του μωρού ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία τους. Της εύχομαι να ευτυχήσει, να το δει καιρό το παιδί της και όπως θέλει. Ο μικρός Κωνσταντίνος, όπως θα είναι το όνομά του, γέμισε τους γονείς του με χαμόγελα ευτυχίας και χαράς. Πού πας να κάτσεις? Ένα λεπτό, κάτσε εδώ. Κάτσε εδώ να σε δούμε καταρχήν. Πριν 30 μέρες γέννησες. 32. Το στήθος έχει γάλα γεμάτο, το φυλάζεις. Γεμάτο, αποκλειστικά. Ναι. Και είσαι έτσι. 7 κιλά είχα βάλει, εντάξει. Φύγανε γρήγορα. Χριστέ μου, τι να πω δηλαδή. Πριν 30 μέρες είπαμε. Ούτε κοιλιά δεν υπάρχει, Τζούλη. Ήταν σαν να ήταν ψέμα, σαν να ήταν ένα...
μαξιλάρι μεγάλο και το βγάλανε. Εγώ έκανα μήνες να τη μαζέψω αυτή την κοιλιά. Στο δεύτερο παιδί, στο πρώτο μαζεύτηκε πιο γρήγορα. Εσύ στο 30 ημέρο. Και είπες ότι το θυλάζεις, μόνο θυλασμό. Και όλα αυτά που έλεγα, θυμάσαι, έλεγα ότι αποκλείεται, δεν θέλω, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα γυρίσω μέσα στη δουλειά και έχω γίνει μια χαζομαμά. Τώρα κλαίω μήπως και δεν έχω γάλα και χρειαστεί να του δώσω πρόσθετο. Δηλαδή τώρα το θύλασες. Το θύλασα, άφησα γάλα, ήρθα για να πάω να το ξαναθυλάσω. Άφησες γάλα και ήρθες ίσα για την εκπομπή, ίσα έτσι. Έχεις βγει καθόλου από το σπίτι όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ξεκίνησα την τέταρτη μέρα να γράφω, γιατί πάντα με τα site, με όλα αυτά που ασχολούμαι, υπήρχε η δουλειά και δεν την άφησα ούτε μία στιγμή. Δηλαδή, με τη μία θύλαζα και από την άλλη είχα το λάπτοπ και έγραφα. Ναι, αλλά από το σπίτι είχες βγει. Από το σπίτι, όχι, είναι η πρώτη φορά που βγαίνω. Δεν νιώθεις λίγο περίεργα? Είναι πάρα πολύ περίεργο. Έχουν αλλάξει τελείως οι ισορροπίες μου. Έχω γίνει τροφός. Είμαι συνέχεια εκεί με το γάλα και δίνω στο μωρό. Και πέρα από το βάρος και ότι ξαφνικά νιώθω ότι πάλι συνδέομαι με την παλιά εικόνα της Τζούλης, είμαι αποκλειστικά μαμά. Δεν είμαι το πράγμα μαμά, ούτε το πράγμα άνθρωπος. Είμαι το πράγμα μαμά. Ούτε δουλειές μπορώ να σκεφτώ. Είναι μόνο τι ώρα ξύπνησε, πόσες ώρες πέρασαν, το επόμενος θυλασμός. Το βράδυ δεν κοιμάμαι. Είμαι στην υπηρεσία του μικρού. Είμαι η μαμά. Αλλά νομίζω ότι είναι ο πιο ωραίος ρόλος. Έχεις μία μικρή ανασφάλεια τώρα που έφυγες από το σπίτι, την πρώτη μέρα που άφησες το μωρό και έφυγες από ναι, το σπίτι. Ναι, γιατί θέλω όλα να λειτουργούν. Τι έγινε, το μισό μου μυαλό είναι εκεί. Γιατί από τη στιγμή που τον γέννησα, όσο και να ακούγεται αυτό ποιητικό, ένιωσα ότι η καρδιά μου πια χτυπάει και σε ένα άλλο σώμα. Είμαι εδώ και είμαι και εκεί. Δεν μπορώ. Μόνο κάποιον που είναι μαμά μπορώ να το πω και να το καταλάβει. Νομίζω ότι σε προστατεύει η ζωή, αν δεν έχεις παιδί, να μην ξέρεις τι χάνεις και πώς είναι η εμπειρία. Τώρα όμως που το έχω ζήσει, είμαι μισό εδώ, μισό εκεί. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό, είναι η αρχή. Αλλά τώρα συνεχώς υπάρχει ένας κίνδυνος. Μη μου πάθει κάτι, μη πνιγεί, μη βγει λίγο γάλα. Είναι όλα καλά. Έχω πάθει μια τέτοια αγάπη. Τώρα το έχεις αφήσει τη μαμά σου? Τον έχω αφήσει τη μαμά μου, ναι, και τον φροντίζω και με μια κοπέλα και τον έχω αφήσει τη μαμά. Πάντως δεν είναι πολύ σημαντικό να έχεις τη μάνα εκεί. Δηλαδή, όταν γέννησες και τώρα μετά τη γέννα, δεν αισθάνεσαι πιο κοντά στη μάνα σου από ότι πριν? Γιατί είναι σαν να τις τα συγχώρεσα και όλα. Συγχώρεσα. Οι μικροδιαφορές μας τώρα κάπου κατανοώ. Αυτό που λένε οι μαμάδες, παιδί μου, πάρε μαζί σου ένα ζακετάκι και είσαι 50 χρονών, εσύ 60, και σου λένε τη ζακέτα σου την πήρες, μη κρυώσεις, μη πάθεις. Το νιώθεις και τι λες, ναι, μη μου κρυώσει, μη μου πάθει κάτι. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν μπορείς να. Είναι τόσο ένστικτο όλο αυτό που με το που συμβαίνει σε σένα, κατανοείς αμέσως και τη μητέρα σου. Είχες την ανάγκη ο άνθρωπος που το πιάνει μετά από σένα να είναι. Βέβαια, εκτός από το σύζυγό σου, να είναι η μάνα σου. Δηλαδή, να είναι η μάνα μου και να έχουν απολυμανθεί πρώτα σε απολυμαντικό όλοι. Τους έχω μαντιλάκια με το που μπαίνω στην πόρτα. Κατευθείαν. Μπάνιο, τους κάνω σε αντισηπτικό. Σε ποιον μοιάζει το μπαμπάκι σου? Είναι εντελώς ο μπαμπάς του. Τώρα δεν θα είναι πολύ εδώ τσιτσίνι, γατάκι. Γιατί γεννήθηκε 2850, ήταν μικρούλι. Τι θα έβγαινε πια από αυτό το. Και πάλι μεγάλο, ένα που είναι τεράστιο. Λέω αυτό στην κοιλιά τη δική μου. Τώρα έχουμε γίνει, είμαστε άντρες 3.700 παρακαλώ. Και η πιο μεγάλη μου περηφάνεια είναι ότι έχω γράψει το βιβλίο μου, έχω κάνει πράγματα στη ζωή μου. Όταν μου είπε ο γιατρός, μπράβο το πάχινες, νομίζω δεν έχω ξανανιώσει πιο περηφάνεια, ότι κατάφερα εγώ με αυτό το σώμα, με τα 45 κιλά και αυτό το μικρό κυβισμό να κάνω ένα, να δώσω 45 τροφή. Κιλά είσαι. Ναι, ξαναγύρισα σε 45. 45 κιλά. Σκέψω ότι επειδή ήμουν 52, δηλαδή, ήταν, και αυτό το πράγμα ήταν μια κιλιά μόνο. Και ήσουν 52 όσο ναι, όταν βγήκα αλήθεια από το νοσοκομείο, απογοητεύτηκα γιατί νόμιζα ξαφνικά στην άγνοιά μου ότι θα έφευγε αμέσως η κοιλιά. Και ήμουν σαν 3 μηνών έγκυος. Αλλά επανήλθε, η αλήθεια είναι πάρα πολύ γρήγορα. Χωρίς τη διατροφή ή κάτι, γιατί λόγω του θυλασμού δεν μπορεί να κάνεις δίαιτες. Αυτά είναι. Όχι, ναι. Ξεχυλώνει η κοιλιά βέβαια εκεί, ναι, μεγαλώνει θέλει πάρα περιοχή, πολύ. Ναι, θέλει να γίνει. Αλλά εξαρτάται. Υπάρχουν γυναίκες που μαζεύεται αμέσως. Θα φέρουμε την Πετρουλάκη να μας πει κι άλλα. Ναι. Να κάνουμε μια εκπομπή πώς να επανέλθεις κανονικά. Καλά, το... αυτή η Πετρουλάκη. Είναι δυνατόν. Με 4 παιδιά. Βλέπεις αυτό και λες δεν γίνεται. Αυτό το γαλμάτινο. Άστο τώρα, μην τα σκεφτόμαστε αυτά και παθαίνουμε κατάθλιψη. Και έρχεται και μαγειό και καλοκαίρι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλει. Μετά αυτή η περιοχή έχει μια μικρή χαλάρωση. Αλλά και γρήγορα. Θέλω να μου πεις λίγο για τη σχέση με τον σύζυγό σου. Δηλαδή. Και αυτή άλλαξε μαγικά. Δηλαδή, δεν ξέρω αν επίσης συμβαίνει σε άλλα ζευγάρια, είναι και για μένα είναι δική μου αυτή η εμπειρία. Είναι ότι τον αγάπησα 1000 φορές περισσότερο. Τώρα δεν είναι ο Στέφανος, είναι ο πατέρας του παιδιού μου. Μου έχει κάνει ένα τεράστιο δώρο. Έτσι θεωρώ. Και γίναμε οικογένεια. Νιώθω δηλαδή ότι όταν έρχεται. Το αγαπημένο μας θέμα είναι να τον βάζουμε μπροστά στη καλαθούνα του, στο κρεβάτι του και να τον κοιτάμε με τις ώρες. Είναι έργο αυτό. Μόνο που δεν έχουμε popcorn.
έκανε νιου, έκανε αυτό. Α, και τον παίρνω τηλέφωνο που είναι τελείως χαζό. Έκανε και ένα μου και νομίζω ότι μου χαμογέλασε. Πού δεν χαμογέλασε, δηλαδή. Έχω γίνει χαζή. Α, χαμογέλασε, το έχασα. Τι έχα, δεν έχασε τίποτα. Είναι βρέφο, έμπριο. Δηλαδή από έμπριο έγινε ένα βρέφο και το έχουμε εκεί και λέμε, μου γέλασε. Μάλλον με καταλαβαίνει. Από το κοντρόλ έχουν βάλει τον άντρα σου, μισό-μισό τον είχαν πριν και μου λέγανε είναι ίδιοι ο γιος με τον άντρα σου. Ναι, είναι... και αυτή τη φωτογραφία δεν είναι εντυπωσιακή. Ειδικά σε αυτή τη φωτογραφία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η ομοιότητα, ναι, έτσι. Και μοιάζει πάρα πολύ με το πηγουνάκι του με όλα. Ήτανε μέσα στον τοκετό. Όχι, γιατί ήταν κεσαρική και δεν επιτρέπεται τώρα. Ήταν ο μπαμπάς μου που ήταν καρδιολόγος. Μέσα και η αλήθεια είναι ότι δεν, επειδή και αυτός φαίνεται ότι είμαι παιδί του και η σχέση είναι, δεν ήταν εκείνη την ώρα γιατρός, δεν με καθησύχαζε και τόσο πολύ, γιατί εγώ του έλεγα έλα, να σταματήσουμε να φύγουμε τώρα. Πώς έλεγε η Βουγιουκλάκη να πληρώσουμε Νίκο μου να φύγουμε. Όταν άρχισε η Πισκλινίδιος και όλα αυτά, τρόμαξε η Τζούλη και έλεγα να φύγουμε. Πού να πάμε, να φεύγουμε τώρα. Και εντάξει, όταν, δεν ήταν μια όταν είδες τον άντρα σου να το πιάνει. Όταν για... είδα το μωρό ήταν η πρώτη συγκλονιστική στιγμή, γιατί με το που, παρόλο που κάνεις κεσαρική το βλέπεις την πρώτη στιγμή και στο φέρνουν αφού το πλύνουν που ακόμα δεν σε έχουν. Είναι μια κατάσταση εκείνη την ώρα που είναι πάρα πολύ έντονη, γιατί υποτίθεται, δεν υποτίθεται, συνεχίζεται κανονικά η γένα. Και με το που τον ακούμπησα ένιωσε αυτό το πράγμα που σου την ένστηκε, ότι η καρδιά μου πια χτύπαγε σε ένα άλλο σώμα. Οι αίσθηση που στο βάζουν εδώ ναι, είναι ήταν, μαγική. Ναι. Δεν περιγράφονται όλα αυτά. Εγώ που γράφω και με τις λέξεις δεν έχω λόγια. Τα χάνω μπροστά του. Και δεν είναι ότι μόνο νιώθω την συνέχειά μου, δηλαδή και ένα παιδάκι για να το υιοθετήσει, αλλά και μόνο που είναι ανυπεράσπιτος, εσύ το θρέφεις και το έχεις και το αγαπάς, είναι μια τόσο μεγάλη εμπειρία, ότι εσύ αυτό το πλάσμα που είναι ανυπεράσπιστο, του δίνεις αγάπη, του δίνεις συνέστημα, του δίνεις το γάλα σου και τον κάνεις τον άνθρωπο που θα γίνει αύριο. Μη υπερβαίνει αυτό. Η πρώτη νύχτα. Μην λέμε την πρώτη νύχτα, να λέμε η πρώτη ώρα, η πρώτη μέρα που μετά το νοσοκομείο. Ναι. Εντάξει. Κοίταξε, στο νοσοκομείο τα πράγματα είναι τέλεια. Καταρχήν, είναι νομίζω είπαμε τη λέξη θα πάρουμε διαζύγιο και το είπαμε για τις λίγες μέρες μετά. Στο νοσοκομείο ήταν τέλεια. Χτύπαγα το κουμπάκι, το έπαιρνε, έκανα μπάνιο, διάλεγα από το μενού τι θα φάω. Ευτυχισμένη. Έλατε να το πάρετε, να το αλλάξετε, μου το φέρνετε, σας παρακαλώ. Ναι, αυτό το θυλάζω και πόσο το καταφέρνω. Είμαι η τέλεια μάνα, γεννήθηκα γι' αυτό. Ένιωθα ότι είναι λυμμένα όλα. Λέω, θα κάνω 10 παιδιά. Στέφανα, κάνουμε γρήγορα κι άλλο. Είναι εύκολο. Και πηγαίνουμε σπίτι. Ναι. Και αρχίζουν οι φοβερές ελλείψεις. Ούτε πάνες δεν είχαμε. Πού πηγαίναμε κι εμείς. Πήγαινε να πάρεις πάνες, πήγαινε να πάρεις αυτό, λίγο αυταρχική, λίγο λεχόνα, λίγο depression, λίγο έλεγχος. Τρελάθηκε και ο πατέρας. Φέρε μου, κάνε μου φρίκαρε. Την νύχτα ξυπνάει και ο πατέρας, μόνο εσύ. Τώρα που το θυλάζεις, τι να κάνει. Είχα πετριά να τον ξυπνάω και εκείνον. Ήθελα στην αρχή. Γιατί εγώ. Θα ξυπνάς. Μετά κατάλαβα τώρα, ας τον άνθρωπο να κοιμηθεί. Το ξύπναγε στον άνθρωπο. Ήθελε μωρέ, λίγο κακούργα, να είναι κατόκανο κακούργα. Το αμάρτημα. Αλλά εγώ τον είδα Ευαγγελάτο πια... τον είχα πασά. Πασά καθόμουν, καθόμουν στο δωμάτιο του μωρού, δεν είδε χώρα και κρεβάτι. Εκεί, τότε το σπίτι μας ήταν μικρό και είχε πολυθρονίτσα δίπλα και κοιμόμουν σε μια πολυθρόνα. Μην ακούσει ο Ευαγγελάτος και ξυπνήσει και χάσει τον ύπνο. Καλά και εγώ δύο-τρεις. Και εσύ παλιό κακούργα. Δύο-τρεις νύχτες το έκανα. Δύο-τρεις νύχτες. Τι? Δύο-τρεις νύχτες το έκανα. Μετά τον είδα πόσο ξενισμένος ήταν και όλη την υπόλοιπη μέρα. Και λέω, άσε τον ύπνο. Άλλωστε, αν το θυλάζεις, δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά. Και η αλήθεια είναι ότι παρόλο που και ο ίδιος χρειάζεται να βάλει πάνες, είναι τρελαμένος με το μωρό. Στην αρχή, ο άντρας δεν έχει αυτό το δέσιμο που έχει φυσικά η μητέρα. Δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το παιδάκι χρειάζεται μόνο τη μαμά. Έμαθα ο σύζυγος να το αλλάζει και τέτοια. Έπαθα. Έχει πιάσει πάνω, τον έχει πλύνει και τέτοια. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, το μπάνιο είναι αποκλειστικά. Έχουμε χωρίσει τις δουλειές για εκείνο, περισσότερο το αλλάζει. Είδες, οι σύγχρονοι μπαμπάδες είναι. Ναι. Είναι εξελιγμένοι. Ωστόσο, του λέω πρόσεχε, άμα είναι να μου λες, και πώς το πιάνεις έτσι το παιδί, είσαι άγαρμος. Αφού το είναι 93 και αυτό το πράγμα, τι είναι το παιδί. Και μου λένε, βρε Τζούλη, μου κάνω εσύ, που είσαι ντελικάτη και φίνα, και άσε με μένα. Ανησυχία είχες για το σώμα σου, για την εμφάνισή σου. Καταρχήν, πώς είσαι τόσο μαύρη, θες να μου εξηγήσεις τι κάνεις αφού είσαι κλεισμένη με στο σπίτι. Self-tan είναι αυτό. Είναι ένα σπρέι. Είναι ένα σπρέι, το ομολογώ, για να μην έρθω και άσπρη. Και λεχόνα και άσπρη. Τζούλη μου, γιατί και εγώ μια κρεμούλα έχω βάλει λίγο για να σπάσω μια την ασπρίλα, αλλά... Ναι, δεν έχουμε πάει διακοπές σε τροπικό νησί πάντως. Έγινα λίγο τόπου-στόπου σε κάποια σημεία. Γι' αυτό πας και το κάνεις, σου κάνουν ένα αερογράφο και τελειώνει η ιστορία. Γιατί τις λεπτομέρειες δεν τις κάνουμε μόνοι μας, βάζεις την κρέμα και είσαι τόπου-στόπου. Και καμιά φορά έχει και δαχτυλιές. Μια φορά εγώ δεν είχα καταλάβει, αλλά την κρέμα είχα δάχτυλα παντού. Είχαν μείνει τόπου-στόπου.
Η ερωτική σχέση πώς αλλάζει μέσα από τον ερχόμενο παιδί? Αλλάζει μάλλον πάρα πολύ, γιατί όσο είσαι λεχόν απαγορεύονται όλα έτσι κι αλλιώς. Μετά, και όταν έρχονται, εσύ επικαλείσαι τη... Σχεδόν όλα. Σχεδόν όλα. Γιατί ο άντρας, επειδή έχει επανέλθει, εσύ είσαι μάνα τροφός, ο ίδιος όμως πια... Και λες πόση ρόλη πια. Και εργαζόμενη να γράφει με το λάπτοπ, και θυλάζω, και ερωμένη. Πόσους ρόλους αυτή η γυναίκα? Αυτό. Παναγιωταρά. Υπήρχε το τραγούδι, μη μέρη Παναγιωταρά. Μια εργαζόμενη γυναίκα. Δεν μπορεί να μην το ζήσει. Όλες οι γυναίκες την έχουν ζήσει αυτή τη μεταβατική φάση. Που οι γυναίκες μετά τον τοκετό αισθάνονται ότι θέλουν να είναι κυρίως τροφή και μάνες. Τίποτα άλλο. Αλλά ο άντρας μόνο. Είναι η μόνη περίοδος που δεν σε ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Ούτε πώς θα είμαι σαν γυναίκα. Εντάξει, είτε λίγο τα χρυστοκύλα. Τώρα που σήμερα θα το σκέφτηκα, από χθες που θα ερχόμουν εδώ, πώς είναι η εικόνα μου. Παρόλο αυτό δεν με νοιάζει. Είμαι με ένα. Πιάνω τα μαλλιά, θυλάζω, μάνα. Και αυτό σου λέει, τα έχασα και τα κιλά. Τώρα πια μπορεί και αρχίζει το σύριαλ. Εσύ βάζεις δικαιολογίες. Ευτυχώς λες ο γιατρός, δεν. Το παράτησε. Πάει μια παράταση, μου φαίνεται αυτό. Έτσι πώς, 15 μέρες δεν είναι. Κοντοζυγώνει. Αυτά μου είχαν λείπει σε σένα, αυτές οι συζητήσεις. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Σήμερα έχουμε διαγωνισμό, να τον ξαναπώ. Έχουμε 10.000. Δώστε χρονόμετρο. Δίνουμε 10.000. Σήμερα είναι η κλήρωση. Σήμερα ήρθα, το άκουγα. Σήμερα είναι η κλήρωση. Σήμερα είναι η κλήρωση. Σήμερα τα δίνουμε. Δώστε το χρονόμετρο να δούμε πόση ώρα απομένει. Ένα τέταρτο, βέβαια. Ακόμα και η μάνα για αυτά τα λεφτά το πουλάει το παιδί. Παίρνω το βαλίτσα και φεύγω. Μία ώρα και 13 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα μέχρι τη μεγάλη κλήρωση. Διότι σήμερα ήρθε η ώρα να τα δώσουμε επιτέλους, κυρίες και κύριοι. Να τα δώσουμε σε κάποιο τηλεθεατή τυχερό, ο οποίος έχει πάρει τις προηγούμενες μέρες τηλέφωνο. Θα πάρει σήμερα, θα πάρει τώρα τηλέφωνο. Δώστε τα τηλέφωνα να πάρουν όλοι. 90 11 51 51 51. Καλή σας τύχη, διαφημίσεις. Έχουμε, η σκορδά βαφτίζει το Σαββατοκύριακο. Τώρα έχουμε ετοιμάσει βίντεο γι' αυτό. Εσύ πότε βαφτίζεις? Και έχουμε πει ότι θέλουμε εσένα νονά. Τώρα το βαφτίζουμε. Δεν θέλω. Μεγάλη μου τιμή, γιατί να μην θέλω. Πότε, του χρόνου? Του χρόνου. Του χρόνου το καλοκαίρι. Ναι, του χρόνου το καλοκαίρι. Στην Πάρο. Στην Πάρο που είναι το σπίτι εκεί, το νησιώτικο. Σούπερ. Τι έχει ο σύζυγός σου σπίτι στην Πάρο? Α, τι ωραία. Και θα το κάνουμε και σε ένα κλεισάκι που είναι δίπλα στο σπίτι. Αχού, εξαιρετικά. Και θα έχει λίγο μεγαλώσει, γιατί και αυτό το πράγμα το μαρτύριο της βάφτισης που είναι ακόμα βρέφει τα βουτά. Ναι, μέσω... όχι, εντάξει. Λίγο το παιδάκι. Το δικό σου δεν έχει σαραντήσει ακόμα τη βάφτιση. Λοιπόν, πάμε να δούμε βάφτιση Σκορδά και Λιάγκας. Μία από τις πιο συγκινητικές και γλυκές στιγμές της ζωής τους θα ζήσουν αυτή την Κυριακή η Φέη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας με τη βάφτιση του γιού τους που θα γίνει στην Τίνο. Με νονούς τον Νίκο Χατζηνικολάου και το μεευτήρα Θάνο Παράσχο, ο μικρός Γιάννης θα μπει στην Κολυμπήθρα μεθαύριο στις 6.30 το απόγευμα. Το μυστήριο θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και η βάφτιση θα γίνει στο νησί της Μεγαλόχαρης. Θα γίνει σίγουρα κάτι σε οικογενειακό περιβάλλον, σε στενό κύκλο. Δεν σ' αρέσουν τα κοσμικάκια. Κοίταξε, ο γάμος είναι κάτι διαφορετικό, ναι, πιστεύω. Ναι. Το γάμο πρέπει να το ζήσεις όπως θες εσύ, μαζί με τον άντρα σου. Ναι. Είναι περισσότερο γιορτή και χαρά για μένα και πάρτι, πέραν δηλαδή του μυστηρίου. Η βάφτιση, δεν ξέρω, το βλέπω λίγο διαφορετικά. Πιο οικογενειακό, έτσι, ναι, πιο κλειστό. Γιατί αφορά στο παιδί... Εγώ, πώς θα το βγάλω, το έχετε σκεφτεί? Είναι το όνομα του πεθερού. Του πεθερού σου. Ναι, από την πρώτη στιγμή εγώ το είχα πει στο γιο. Ναι. Ναι, έτσι πάει. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του T-Life, η τελετή θα γίνει στο εκκλησάκι που υπάρχει στην εξοχική κατοικία του γιατρού. Πρόκειται για ένα πολύ όμορφο σπίτι, το οποίο θα φιλοξενήσει τη μέρα της βάφτισης περίπου 130 με 140 άτομα που θα είναι στενοί φίλοι και συγγενείς. Μια πολύ καλή σχέση και καλή χημεία μεταξύ μας και κάνουμε πολύ παρέα. Όλα θα είναι λιτά και καλόγουστα. Το υγειοπελαγίτικο χρώμα, το λευκό με το σιέλ και το σοκολά θα κυριαρχούν στη βάφτιση, ενώ το στολισμό του χώρου με ορτανσίες, τριαντάφυλλα και φρέζες θα τον έχει επιμεληθεί γνωστός οίκος διοργάνωσης εκδηλώσεων.
Τις παιδικές μπομπονιέρες τις έχουν φτιάξει τα παιδιά από το παιδικό χωριό ΣΟΣ στο Φίληρο, με τα οποία η παρουσιάστρια είναι δεμένη και εκείνα με τη σειρά τους τις ανταποδίδουν τη βοήθεια με την αγάπη τους. Εκτός από αυτές θα υπάρχει και μια παιδική μπομπονιέρα που θα είναι σε σχήμα τσάντας θαλάσσης. Για τους ενήλικες η μπομπονιέρα θα είναι ένα τετράγωνο κουτάκι με καραβόσκινο ζωγραφισμένο, που στο εσωτερικό του θα έχει ένα λινό μπέζ μπουκάκι με σιέλ κορδόνι και κουφέτα. Η όμορφη εικόνα θα συμπληρώνεται από μια κατασκευή με λουλούδια που θα δεσπόζουν παντού. Στην εκκλησία ολόγυρα θα υπάρχουν κουτιά ζωγραφισμένα. Μικρά μπεζεδάκια και γλυφιτζούρια σε λευκό και σιέλ θα υπάρχουν στα τραπέζια. Φανάρια και καραβόσκινο θα κοσμούν το σπίτι του Θάνου Παράσχου. Πριν από λίγες μέρες καλεσμένη στην εκπομπή του Θέμου Αναστασιάδη, η Φέη Σκορδά ήταν αποκαλυπτική και χαρούμενη που ο 13 μηνών γιος της έχει μεγάλη αδυναμία. Είναι πολύ γλυκό παιδί, πάρα πολύ γλυκό. Δηλαδή τώρα που επικοινωνούμε κιόλας και με καταλαβαίνει, ήμασταν τις προάλλες μέσα στο αυτοκίνητο και πήγαμε παντού. Δηλαδή ήμασταν 4 ώρες έξω. Ποιος οδηγούσε? Εγώ. Αυτό είναι ανησυχητικό καταρχάς, από ό,τι ξέρουμε. Και σε κάποια φάση ήταν 9 η ώρα κατάκοπη στο σπίτι και γυρνάω και του λέω: Θες νάνι ή να συνεχίσουμε βόλτα? Και μου λέει: Βόλτα. Οι δυο σας ήσταν. Ναι. Το πρόσωπο της παρουσιάστριας λάμπει όταν μιλά για το μικρό Γιάννη. Όπως εξηγήσε στο Θέμο Αναστασιάδη και στο Βαγγέλη Περί, απολαμβάνει τις μοναδικές και τρυφερές στιγμές που της χαρίζει ο γιος της. Τα παιχνίδια που κάνω εγώ με τον Ινί δεν είναι τρελή. Ναι, το παιδί θα θεωρεί ότι δεν έχει σοβαρή μαμά, υποθέτω. Με κοιτάει καμιά φορά σαν κλόουν. Τύπου σοβαρέψου. Θα έρθει και η μέρα που θα το πει, ξέρεις. Εντάξει. Θα του πω: έχεις ένα σοβαρό στην οικογένεια, τον παπά σου. Απορροφημένη η Φέη Σκορδά όλο αυτό το διάστημα με τις προετοιμασίες της βάφτισης, αφιέρωνε ενότητες στην εκπομπή της με προτάσεις για βαφτιστικά και μπομπονιέρες για τους μικρούς μπόμπυρες και τις μικρούλες που πρόκειται να μπουν στην κολυμπήθρα. Θα ξεκινήσουμε τα αγόρια. Μας ενδιαφέρει που είμαστε κοντά σε σένα, ναι. Εδώ έχουμε κάνει στολισμό με κλουβάκια. Ναι. Δεν θα μπορούσε στο τραπέζι μας να είναι ένα κλουβάκι? Παίζω με τις κορδέλες. Μιλώντας τη Μαρία Σταματέρη για το γιο της και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό μεγαλώνοντας, η Φέη Σκορδά δήλωσε αστειευόμενη. Να σου πω ποια μου μοιάζει. Για πες. Καλά, από ύψος και στους δύο δεν μπορείς να πεις για ύψος. Τι ξέρω. Πιστεύω στο Γιώργο ότι μοιάζει. Ναι. Επίσης μοιάζει πάρα πολύ στον αδερφό μου. Ναι. Αλλά ο αδερφός μου μοιάζει με τον Γιώργο. Από σένα, εσύ κοιμόσουνα. Αλλά θα σου πω αυτό κάτι. Που λένε. Έχω πάρει μια φωτογραφία, μου έχει στείλει η μαμά μου μια φωτογραφία που ήμουνα ενός έτους στα καρναβάλια και με είχε ντύσει η γατούλα. Ναι. Αυτή η φωτογραφία, αν δεις και μια τωρινή φωτογραφία του γιού μας, είμαστε ίδιοι. Ο γιος είναι πολύ μικρός βέβαια ακόμη, αλλά ναι. Λέμε. Ξέρεις, περνάνε πολλές φορές τα χρόνια και ξαφνικά βλέπεις ένα παιδί και... Μη μου λες τέτοια. Όχι, βρε αγάπη μου, το λέω καλά. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελες να ασχοληθεί με το επάγγελμά μας? Καλά, δεν το έχω... αυτό και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, Μαρία. Γιατί? Γιατί πολύ μικρός, θα σκεφτώ τι δουλειά θα κάνει. Γιατρός θα γίνει, βέβαια. Γιατρός θα γίνει. Φόρεμά μου, η Φέη όταν γέννησε φόρεσε το χρυσό μαγιό. Για να μην ξεχνάμε αυτό το στυλιστικό. Να δεις ότι έχω να βγω εγώ. Μονοκίνη. Λοιπόν, σε αφήνω να γυρίσει το μωρό. Ναι, γιατί έχουν περάσει τώρα οι ώρες. Πρέπει να πάω να θυλάσω η μάνα. Έχει γεμίσει το στήθος γάλα. Ξεπόρτισε πρώτη μέρα και άφησε τον Κωνσταντίνο. Αδυναμίες είναι αυτές, ωραία. Ναι. Γύρνα πίσω να δειλάζεις το μωρό τώρα, σε περιμένεις, τον έβγαλε και φωτογραφία έτσι με αυτό το ύφος το γλυκό για να θες να φύγεις πιο γρήγορα ακόμα. Λοιπόν, και εμείς, Τζούλη, συνεχίζουμε με τον Αυγερινό. Ο Αυγερινός, λοιπόν, είναι ένας κούκλος, μίστερ τουρισμός, ένα πολύ ωραίο αγόρι, έχει τώρα περάσει. Θα φύγω. Τώρα, μαζέψου μάνα παντρεμένη που θα πεις τώρα θα φύγω. Ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα, διότι ξαφνικά, ενώ το παιδί ήταν η ζωή του όλα υπέροχα, αποκτά ένα τεράστιο όγκο στο κεφάλι, διαλύονται τα πάντα, καρκίνος, τον οποίο θέλω να σου πω ότι ξεπέρασε. Πήγε Αμερική, ξεπέρασε πλήρως τον καρκίνο, ζει αυτή τη στιγμή κανονικά, γυμνάζεται, θα τον δεις. Πάμε να δούμε το βίντεο και σε λίγο θα έρθει κοντά μας.
Mr. Tourism 2006, Αυγερινός Τσικνάκης, σε μια εκβαθέων εξομολόγηση γυρίζει το χρόνο πίσω και μας μιλά για την πολύ δύσκολη παιδική και εφηβική του ηλικία. Ξεκίνησα από όταν ήμουν μικρός. Είχα κάποια μικροπροβλήματα, κάποια ζαλάδες, λιποθυμίες, κάποιους πόνους. Δεν μπορούσα να βρουν από τι προέρχεται. Στα 14 μου και μετά άρχισα να είμαι επιληπτικός. Βέβαια, αυτά δεν είχαν συνδεθεί ακόμα, τις ζαλάδες, τις λιποθυμίες με την επιληψία. Ψάχνοντας, μετά από αρκετά χρόνια, βρήκαν ένα όγκο στο κεφάλι. Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε τον είχε οδηγήσει στην απομόνωση, σε προσωπικό και φιλικό επίπεδο. Με τεράστια προβλήματα στην προσωπική μου ζωή. Έτσι, από φίλους που δεν τις σηκώναν τηλέφωνο για να μην βγουν μαζί μου για καφέ, μην τυχόν και πάθω καμιά κρίση, ξεφτυλιστούν ή δεν ξέρουν τι να κάνουν, από κοπέλες που με αποφεύγανε φουλ. Κάτι που αυτό με έκανε να κλειστώ στον εαυτό μου. Ιδίως δε όταν μαθεύτηκε ότι έχω όγκο και είχε και κακοήθεια και έπαιρνα ένα κάρο χάπια, δεν έπρεπε να πάω για μπάνιο, δεν μπορούσα να το πάθω μέσα στη θάλασσα να πνιγώ, δεν μπορούσα να οδηγήσω, δεν μπορούσα να πιω, δεν μπορούσα να ξενυχτήσω. Ακόμα και στη γυμναστική δεν μπορούσα να σηκώσω πολλά βάρη, δεν μπορούσα να κάνω αθλήματα που μπορώ να χτυπήσω. Καταλαβαίνεις, αυτό σε βγάζει στο περιθώριο. Φαντάσου, σκέψου τώρα ένα παιδί στα 18 του να μην μπορεί να βρει κοπέλα, να μην μπορεί να βγει για καφέ. Στο κλαμπ, ξέρεις, να έρχονται σου λένε λιγιά και να θέλουν να φύγουν για να μην πάθεις καμιά κρίση, δεν ξέρουν πώς θα το χειριστούν. Δεν διστάζει μάλιστα να παραδεχτεί με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως από την πολύ δύσκολη αυτή περίοδο της ζωής του δεν έχει ούτε έναν φίλο. Και από εκείνη την περίοδο δεν έχω κανένα φίλο. Αρχίζεις να μισείς τους άλλους. Δεν το καταλαβαίνεις στην αρχή ότι είναι φυσιολογικό όσο το βιώνεις. Με αποτέλεσμα γίνεις εχθρικός προς τους άλλους, κλείνεις τον εαυτό σου. Εκεί ήταν. Δεν ξέρω αν αυτοί με αποθούσαν ή τελικά εγώ τους αποθούσα πιο μακριά. Με αποτέλεσμα δεν είχα κάποιους από εκείνη την περίοδο που να μου σταθήκαν φίλοι μου. Και δεν τους αδικώ. Τους δικαιολογώ, μπορώ να πω πλέον. Ούτε μπορείς να πεις στους άλλους ανθρώπους γύρω σου ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να με ανοιχτείς. Πρέπει να βγεις μαζί μου να πιεις καφέ. Και αν πάθω κρίση και ξεφτυλιστείς όλο το μαγαζί, πρέπει να είσαι εκεί δίπλα μου. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, και δεν είναι. Μην είμαστε τρελοί τώρα. Δεν μπορώ να το απαιτήσεις από τους ανθρώπους. Και αυτό είναι χειρότερο γιατί σε κάνει να κλείνεσαι στον εαυτό σου, να μην βγαίνεις προς τα έξω, να μην ανοίγεσαι σε ανθρώπους. Και αυτό χειροτερεύει. Όσο είσαι ψυχολογικά χειρότερο, αυτό χειροτερεύει την κατάσταση. Το μεγαλύτερο σοκ στη ζωή του Αυγερινού έρχεται όταν οι γιατροί του λένε ή χειρουργείσαι ή πεθαίνεις. Πάγωσα. Δηλαδή το χειρίστηκα σαν να είμαι. Τη στιγμή που μου το είπαν αυτό, σαν να μην το λένε σε μένα, σαν να το λένε σε κάποιον άλλον και εγώ απλά να είμαι παρατηρητής. Καλά να βγεις εντάξει από την επέμβαση. Ή καλά και να μην βγεις από την επέμβαση. Αν βγεις όμως και δεν μπορείς να ξαναπερπατήσεις ή να μιλήσεις ή τέλος πάντων να χτυπήσει κάποια λειτουργία, εκεί δεν μπορεί να το σκεφτείς, να το διαχειριστείς με τίποτα. Οι γονείς του Αυγερινού βρίσκονταν συνεχώς στο πλευρό του. Μάλιστα, αναγκάστηκαν να πουλήσουν ένα ολόκληρο διαμέρισμα προκειμένου να ανταποκριθούν στα μεγάλα έξοδα, καθώς ο γιος τους έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο εξωτερικό. Οι γονείς μου μπορέσαν και πουλήσαν ένα ολόκληρο διαμέρισμα για να καταφέρουν να πάνε να με χειρίσουν στην Αμερική. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε φοβερούς γιατρούς, δεν έχουμε όμως μηχανήματα, τεχνογνωσία. Σκέψη ότι μου δίνανε μετά από 6 μήνες ότι θα ξανά. Ακόμα και να πετύχει η εγχείρηση, μετά από 6 μήνες με φυσικοθεραπείες και διάφορα θα είμαι πλήρως 100% πάλι πίσω, εφόσον πετύχει. Καταρχήν γύρισα 25 κιλά παραπάνω από τα φάρμακα και όλα αυτά, κάτσα 2 μήνες στην Αμερική. Όταν γύρισα, πήγα πρώτη φορά μόνος μου στην παραλία κοίταγα τη θάλασσα, κοίταγα τον ουρανό, εκτιμούσα πράγματα πολύ απλά. Επειδή έπρεπε να κάνω κάτι για τον εαυτό μου, ασχολιόμουν με τη γυμναστική. Ήταν το μόνο πράγμα που με δεχότανε και το δεχόμουν χωρίς να πρέπει να το εξηγήσω κάποια πράγματα. Δηλαδή, μην μπορούσα να το κάνω και μόνος μου τη γυμναστική. Σήμερα, έχοντας ξεπεράσει εντελώς το πρόβλημα της υγείας του, ο Αυγερινός ζει μια φυσιολογική ζωή βάζοντας τελεία στο άσχημο παρελθόν. Είναι σαν να κάνεις ένα restart, σαν να ξεκινάς το μηδέν. Πολλά χρόνια να ξεπεράσω το φόβο μου του μην τυχόν μου ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς που κάνουν μια επέμβαση το μετά. Γιατί, okay, το πέρασες, το ξεπέρασες. Ο φόβος όμως ότι μπορεί να ξανασυμβεί, να ξαναγίνει, δεν περνάει εύκολα. Όλα αυτά που πέρασε τον έκαναν πιο δυνατό και τώρα ο Αυγερινός ξέρει πώς να απολαμβάνει το κάθε λεπτό της ζωής του. Λοιπόν, πριν τον καλέσουμε κοντά μας,
Γιατί ο Αυγερινός θα έρθει σε λίγο εδώ να μας περάσει ένα πάρα πολύ δυνατό μήνυμα, να δώσει δύναμη σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι και σε εμάς εδώ στο στούντιο, γιατί αυτές είναι οι πραγματικές δυσκολίες της ζωής. Αυτά είναι τα δύσκολα, τα άλλα όλα ξεπερνιόνται. Θέλω να σας πω ότι απέμειναν μόνο 53 λεπτά για την πολύ μεγάλη κλήρωση του διαγωνισμού μας για τα 10.000 ευρώ. Σήμερα λοιπόν, σε 53 λεπτά από τώρα λοιπόν, θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωσή μας και ένας από εσάς που πήρατε τηλέφωνο τις προηγούμενες ημέρες, από την αρχή του διαγωνισμού μέχρι σήμερα, ένας από εσάς που θα πάρετε τώρα, θα διεκδικήσει τα χρήματα που έχω στο βαλιτσάκι. 10 χιλιάρικα. Μετρητά, ευρώ, 90-11, 51-51-51, 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS. Τα φένα, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε το όνομα τεπώνυμό σας και θα το στείλετε στο 54-990. Καλή σας επιτυχία! Και τώρα, Αυγερινός Τσικνάκης κοντά μας! Καλώς ήρθες! Πόσο καιρό είναι που είσαι καλά, Αυγερινέ, που έχεις ξεπεράσει το πρόβλημα? Από την επέμβαση ή γενικά από όσο καιρό είμαι καλά? Πόσο καιρό είσαι τελείως καλά από την περιπέτεια της υγείας σου? Τα τελευταία 5 χρόνια είμαι καλά. 5 χρόνια που είσαι... Που έχω σταματήσει τα φάρμακα και κάνω πολύ... Κάθε μια φορά το χρόνο κάνω εξετάσεις πλέον. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό ήταν μια διαδικασία που δεν σταμάτησε στην επέμβαση. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν επώδυνη, μακροχρόνια, αποκατάσταση, φάρμακα κλπ. Θέλει πάρα πολύ διαδικασία. Είναι μεγάλο το ταξίδι που πας. Δεν είναι εύκολος καθόλου, αλλά πιο πολύ είναι το ψυχολογικό που τραβάς. Δεν είναι τόσο τα φάρμακα, οι εξετάσεις. Αυτό είναι OK. Πρέπει να πας να πάρεις τα φάρμακά σου πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Πρέπει να κάνεις εξετάσεις σου κάθε τόσο. Είναι όλα OK. Το ψυχολογικό όμως που τραβάς δεν ξεπερνιέται εύκολα. Και τώρα που βλέπα το βίντεο, να σου πω την αλήθεια, το ξαναέζησα λίγο και σοκαρίστηκα. Είναι αυτό που είπα. Έχεις την αίσθηση ότι το βλέπεις σε άλλους, ότι δεν συμβαίνει σε σένα. Είναι η άμυνα του οργανισμού. Ήσουν ένα παιδί ακόμα νεαρός όταν παρουσιάστηκαν κάποια σημάδια του προβλήματος? Ήμουν από πολύ μικρή ηλικία. Είχα κάποια προβλήματα τα οποία όμως κάθε τόσο χειροτερεύανε, αλλάζαν μορφή. Δεν μπορούσαν να τα συνδέσουν, όπως είπα, μεταξύ τους. Δηλαδή, ξεκίναγα με κάτι μουδιάσματα στο πόδι, κάτι πόνους στην κοιλιά, έπεφτα κάτω, πόναγα. Αλλά μέχρι εκεί δεν είχα πάθει ακόμα επιληπτικές κρίσεις. Πόσο χρονών ήσουν όταν άρχισαν αυτά να... Η πρώτη νομίζω ήταν στα 7, 8. 7 χρονών. Είχες κάποιο χτύπημα στο κεφάλι ή είχες κάποιο νόγκο στο κεφάλι? Δεν είχαν βρει τότε τίποτα. Δεν είχαν βρει τίποτα. Τίποτα δεν είχαν βρει. Δηλαδή έλεγες στη μαμά μου διάζει το πόδι μου, ας πούμε, ή πονάει η κοιλιά μου, ναι. Σε πήγαινε στο γιατρό, σαν παιδάκι. Εγκεφαλογραφήματα, εξετάσεις αίματος, τα πάντα. Δεν μπορούσαν να βρουν κάτι, λέγανε νευρικό. Ούτε στο εγκεφαλογράφημα βρίσκανε κάτι? Στο εγκεφαλογράφημα, καταρχήν, για να βρουν κάτι, πρέπει να γίνει εκείνη τη στιγμή μια κρίση. Αν γίνει μετά, δεν το βρίσκουνε. Δεν μπορούν να το βρούνε. Είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το κάνουν. Είναι μια εξέταση που πρέπει να περάσεις, να υποστείς. Είχα κάνει άπειρα εγκεφαλογραφήματα, τίποτα. Όσο προχωρούσε βέβαια αυτό, εντάξει, εγώ σαν μικρός δεν το είχα πάρει σοβαρά. Η μάνα μου ανησυχούσε, αλλά μέχρι εκεί. Όσο προχωρούσε, αυτό χειροτέρευε. Γινόταν πιο μεγάλο και πιο μεγάλο, μέχρι που έφτασα σε μια ηλικία. Το οποίο έπαθαν επιληπτικές κρίσεις κανονικές. Πότε έπαθες την πρώτη επιληπτική κρίση, σε ποια ηλικία? Η πρώτη επιληπτική κρίση ήταν γύρω στα 12. Ήσουν στο σχολείο ή στο σπίτι? Έπαιζα μπάλα. Έφαγα μια μπαλιά στο κεφάλι, γι' αυτό και πάλι δεν συνδέσαμε. Στο γήπεδο? Ναι, ναι. Έφαγα μια μπαλιά στο κεφάλι, έπεσα κάτω, έπαθα κρίση. Το συνδέσανε στο αποχτύπημα. Ήξεραν να σου δώσουν τις πρώτες βοήθειες? Ήξεραν... Υπήρχε γιατρός. Ήσουν μέσα στο γήπεδο, αγώνα. Μέσα στον αγώνα, μέσα οπότε αγώνα. Υπήρχε, άρα ήσουν τυχερός. Περίπου. Αρχικά, γιατί... εκείνη τη στιγμή. Ναι, ήταν και το τελευταίο μου αγώνας, κατά κάποιο τρόπο. Δεν μπορούσα ξανά να παίξω μπάλα. Τυχερός και άτυχος. Τυχερός που βρέθηκε κάποιος, γιατί σε αυτές τις κρίσεις χρειάζεται συγκεκριμένα πράγματα να κάνεις. Άτυχος, γιατί απευλήθηκα κατά τρόπο από την κοινωνία, από το μέρος που παίρνα καλά, που γούσταρα. Δεν είναι πολύ επώδυνο αυτό. Ναι, ναι. Πολύ επώδυνο. Γιατί ξέρω, έχω κι εγώ αγοράκι στα 12 που παίζει σε ομάδα ποδοσφαίρου και ξέρω πόσο πολύ μπορεί να στοιχήσει ένα αγοράκι που κάνει αθλητισμό και είναι σε ομάδα να μην ξαναπάει να παίξει μπάλα. Όχι μόνο αυτό. Είναι μια μικρή κοινωνία που προσπαθεί να αναδειχθεί. Φίλοι σου. Ξέρεις, να δείξει ότι εγώ είμαι και μπορώ να είμαι ο καλύτερος. Ξαφνικά, όχι ότι καλύτερος δεν είσαι, αλλά είσαι και αυτός που σε κοιτάνε και σου λένε: οκ, ξέρεις. Ήσουν καλός.
Ήσουν να έχεις αρχίσει να ξεχωρίζεις. Δεν είμαι ο καλύτερος, είμαι από τους καλούς. Αθλητικό παιδί. Ναι, είμαι από τους καλούς. Ξαφνικά λοιπόν, στα 12 σου μαχαίρι, σταματάνε όλα. Παθαίνεις αυτή την πρώτη κρίση. Ναι. Όταν θέλεις λίγο να μας εξηγήσεις, εάν δούμε κάποιον σε ένα παιδί δίπλα μας που παθαίνει για πρώτη φορά κρίση επιληψίας, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, πώς πρέπει να αντιδράσουμε για να το βοηθήσουμε. Τι πρέπει να μην κάνετε. Καταρχήν, δεν βάζεις με τίποτα τα χέρια σου μέσω στόμα του. Στα έχει κόψει. Πρέπει όμως να βρεις κάτι μαλακό, να του βάλεις, να του κρατήσεις τη γλώσσα να μην του γυρίσει στην αυτό κρίση. Αυτό που λένε ένα κουτάλι να βάλεις στην εγγραφός. Ναι, όχι, να βάλεις ένα κουτάλι, αλλά μπορεί να σπάσει δόντια. Καλύτερα είναι αν μπορεί να βάλεις κάτι μαλακό να μην κλείσει και με το κουτάλι να κρατήσεις τη γλώσσα προς τα κάτω να μην γυρίσει στην κρίση. Μάλιστα. Να του σηκώσει ελαφρώς το κεφάλι και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Και απλά περιμένεις. Και βασικά να τον απομακρύνεις από οτιδήποτε επικίνδυνο είναι κοντά όταν πάει την κρίση. Δηλαδή, άμα είναι σε κάτι, σε γυάλινη επιφάνεια, σε νερό, κοντά, κάπου που έχει ρεύμα, πρέπει να τον απομακρύνεις. Χρειάζεται δύναμη εκείνη την ώρα για να συγκρατήσεις. Σκέψω ότι στην τελευταία κρίση, για όσους ξέρουν, 45 λεπτά κράτησε. 45 λεπτά. Σκέψω ότι τα 30 δευτερόλεπτα θεωρείται μεγάλη. Ναι. Το ένα λεπτό τεράστια. Εγώ βάραγα γύρω στις 17 κρίσεις τη μέρα από 20 δευτερόλεπτα έως ένα λεπτό. Τελευταία μου κρίση έφτασε 45 λεπτά. Ήρθανε ασθενοφόρο. Ήρθανε δύο γιατροί του ΕΚΑΒ. Ο πατέρας μου, η μάνα μου κι άλλο ένας φίλος τους και δεν μπορούσαν να με κατεβάσουν να με βάλουν κάτω. Την κρίση. Και δεν μπορεί να κάνεις κάτι γι' αυτό. Απλά αυτό το πράγμα. Μη βάλουν τα χέρια. Γιατί πιο πολλοί έχουν την τάση, βλέπουν το εγκρίση και πάνε να βάλουν χέρια, είναι ότι πιο επικίνδυνο γίνεται. Μπορεί να σκόψει το δάκτυλο. Και έχει τρελή δύναμη. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πόση δύναμη και μπορεί να εκτονώσει. Δεν είναι ακόμα δηλαδή. Οποιοδήποτε. Το σώμα έχει απίστευτες δυνατότητες. Και κατά κάποιο τρόπο έτσι εκτονώνει το πρόβλημά του. Mm. Οπότε πρέπει να το αφήσει να εκτονωθεί. Μάλιστα. Μετά στην συνέχεια, πώς άλλαξε η ζωή σου. Δηλαδή, κοίτα, φαντάζομαι σε επηρέασε βαθιά, άρχισες να χάνεις φίλους, άρχισες να απομονώνεσαι. Καταρχήν, ξεκινάμε ότι μετά τα 12 μου με τις κρίσεις, αρχίζω και πηγαίνω και κάνω εξετάσεις στην εξέταση, εξέταση στην εξέταση. Ήδη στο σχολείο πήγαινα ελάχιστες ώρες. Με δικαιολογούσαν. Αυτόματα όμως αυτό φαινόταν σαν ο άρρωστος. Να. Και τώρα εντάξει, είπαμε, σε μια ηλικία τέτοια, τι να πεις τώρα στα παιδιά. Πώς μπορεί να τους εξηγήσει ότι πώς να συμπεριφερθούν. Δεν γίνεται. Όχι. Οπότε αυτόματα σε απομονώνουν, είσαι κάτι ξεχωριστό, είσαι κάτι επικίνδυνο, κάτι καινούριο, κάτι που δεν ξέρουν, δεν ξέρουν να το διαχειριστούν. Mm. Ακόμα και οι καθηγητές, έτσι, δεν ξέραν πώς πρέπει να με διαχειριστούν. Έμπαινα μέσα στην τάξη, άλλοι προσπαθούσαν να φαίνονται φυσιολογικοί απέναντί μου και άλλοι λες και είμαι άρρωστος για να με φροντίσουν. Mm. Αβιερνέ μου, άμα θες βγες έξω, πήγαινε βόλτα, δεν υπάρχει πρόβλημα, μη ζορίζεσαι, ξέρεις, μην διαβάζεις. Είχε τα καλά του, δεν μπορώ να πω. Αλλά έχει τα ζόρια του. Δεν θέλει ζόρισμα πνευματικό και στρες, δεν θέλει πίεση αυτό. Ναι, οτιδήποτε σε στρεσάρει ή σε αγχώνει, επιδεινώνει την κατάσταση. Μάλιστα. Σκέψου ότι είναι στον εγκέφαλο, οπότε ό,τι πίεση, ηλεκτροφόρα, πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω, σε τσιτώνει, μπλοκάρει ο οργανισμός, γίνεται overdose. Άρχισε λοιπόν μία σταδιακή απομόνωση. Άρχισες να χάνεις και τους φίλους σου. Ναι, στην αρχή άρχισα να χάνω φίλους από τη δικιά τους πλευρά. Όσο μεγάλο να ήταν το χειρότερο όμως, που ξέρεις, οι παρέες έρχονται πιο κοντά, δεν είναι απλά μια μπάλα. Ναι. Ή να βγεις να πεις τον καφέ σου, να πας στο κλαμπ, να γνωρίσεις κοπέλες. Εκεί άρχισε να υπάρχει το πραγματικό πρόβλημα. Εκεί δηλαδή οι παρέες μου που βγαίνουν μαζί μου άρχισαν να παθαίνω κρίση και αυτόματα ξεφτυλιζόντουσαν. Βγαίνανε και τους ρωτάγανε άλλοι τι έπαθε και ποιος είναι αυτός. Και... τέλος πάντων άρχισαν να με απομονώνουν. Εκεί αρχίζει το πραγματικό πρόβλημα. Γιατί εκεί χάνεις λίγο την μπάλα, χάνεις τον εαυτό σου. Με το φόβο ότι θα με απομονώσουν, γιατί έχασα όλους τους φίλους μου, κανείς δεν ήθελε να βγαίνει μαζί μου και ήταν λογικό. Όταν γνώριζα κάποιον και μου έλεγε να πάμε στα 16 περίπου, 17, να πάμε για καφέ, εγώ από μόνος μου έβρισκα με δικαιολογία να μην πάω. Άρχισα εγώ από μόνος μου να τους αποθώ. Πω, και με από τα κορίτσια μυντικών... πρέπει να ήταν δύσκολα τα πράγματα, βρε Αυγερινέ. Εκεί πρέπει να ήταν πιο δύσκολα. Το είχα βγάλει από το μυαλό μου αυτό. Πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο κομμάτι, Σκέψου τώρα το γιο σου σε αυτή την περίοδο να μην μπορεί να ασχοληθεί με αυτό πολύ που... Πολύ δύσκολο. Πολύ. Γιατί ειδικά στην εφηβεία τα αγόρια δεν σκέφτονται κάτι άλλο, σκέφτονται μόνο τα κορίτσια. Και όταν αυτό είναι απαγορευμένο για λόγους υγείας, πρέπει να είναι πολύ υπόβινο. Σκέψου, υπήρχε ατάκα τύπου, Γαβγερνή, θα πάμε για καφέ. Θες να έρθεις. Ναι, άμε μέσα. Δεν θα πάθεις κρίση όμως. Απάντα. Ναι. Απάντα, ξέρεις. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το προβλέψεις. Να υπογράψω. Ναι, δεν μπορείς να το... Εντάξει,
Αυτά τώρα τα βλέπω έτσι, τότε τα βίωνα πολύ άσχημα. Ναι. Και το χειρότερο είναι τα βίωνα άσχημα γιατί θεωρούσα ότι είμαι μόνο εγώ που τα παθαίνω αυτά. Mm. Ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι. Και αυτό είναι που πρέπει να πούμε. Όλοι περνάνε το Γολγοθά τους. Δεν είναι τίποτα μοναδικό. Όλα είναι περαστικά. Και εμείς είμαστε περαστικοί. Και είναι λίγο ειρωνία ότι να νιώθεις καλά όταν ξέρεις ότι κι άλλοι τα περνάνε αυτά. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο. Αλλά έτσι είναι. Εγώ νομίζω ότι είμαι μοναδικός. Δεν έβλεπα άλλα παιδιά να έχουν κάτι παρόμοιο. Και φυσικά το πρόβλημά μου φαινόταν τεράστιο. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει κάτι άλλο, μου φαινόταν ασήμαντο. Mm-hmm. Οπότε αυτό με αποξένωνε ακόμα περισσότερο. Με έβγαζε τον εαυτό μου στο περιθώριο. Μου είπες. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα να μου πεις πώς ξεκίνησε η διαδικασία όλη η δύσκολη που σε έβγαλε από τον εφιάλτη. Που γλίτωσες από τον εφιάλτη. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Βιερνός είναι καλά, αλλά πέρασε διαπυρός και σιδήρου. Έφτασε κάποια στιγμή να του πούνε οι γιατροί ή θα κάνεις επέμβαση στο κεφάλι, με πολύ σοβαρές πιθανότητες βέβαια. Ναι, λειτουργικές. Λειτουργικές, δηλαδή θα μπορούσε να κάνει την επέμβαση και να μην είναι φυτό, να μην ξυπνήσει ποτέ ή οτιδήποτε, θα μπορούσε να πάει και καλά όπως πήγε. Πώς ήταν αυτή η πολύ κρίσιμη κομβική στιγμή της ζωής του, πώς την πέρασε, πώς επανήλθε. Αυτά θα τα πούμε όλα μετά τις διαφημίσεις. Πριν να ρίξουμε τις διαφημίσεις, τα τηλέφωνα του διαγωνισμού, γιατί όπως είπαμε γίνεται η πολύ μεγάλη κλήρωση σήμερα και πρέπει όλοι όσοι θέλετε να συμμετάσχετε να έχετε αυτή την ευκαιρία, να έχετε τα τηλέφωνα, να γνωρίζετε το χρόνο που απομένει μέχρι την κλήρωση. Απομένουν μόνο 42 λεπτά. Πώς περνάει έτσι η ώρα. Αβγερίνε, πώς πέρασε έτσι η ώρα. Και έχουμε και τόσα άλλα πράγματα να πούμε. Να πούμε. 42 λεπτά λοιπόν απέμειναν μέχρι την κλήρωση. Μόλις 42 λεπτά. Εσείς λοιπόν που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο και όλοι εσείς που έχετε πάρει και έχετε δηλώσει συμμετοχή, σε 42 λεπτά θα μάθετε τον νικητή. Γιατί θα γίνει κλήρωση 90-11-51-51-51. 90-11-51-51-51. Δίνουμε σήμερα 10.000 ευρώ διαφημίσεις. Αυγερινός Τσικνάκης. Πάλεψε και τα κατάφερε. Να πούμε για όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, έχει περάσει τα πάνδυνα ο Τσιρικάς. Από 12 χρονών ξεκίνησε μια επιληψία που τον διέλυσε. Απομονώθηκε παρέες φίλοι, κορίτσια δεν υπήρχαν βεβαίως, γιατί πόσο εύκολο είναι να κάνεις μια σχέση στη στιγμή που μπορεί να πάθεις, ειδικά στην εφηβεία, ανά πάσα στιγμή κρίση επιλήψειας. Μέχρι που φτάνει κάποια στιγμή η κατάσταση σε τέτοιο βαθμό που του λένε για τρίτη, σου λένε. Ότι πας επηγόντως να κάνεις επέμβαση ή άλλη μια κρίση, για την κρίση 45 λεπτών μιλάμε τώρα. Μπορεί να νεκρώσει κάποια λειτουργία στον εγκέφαλό σου και να μείνεις από φυτό έως και το χειρότερο. Υπάρχει δηλαδή κάποια επέμβαση η οποία μπορεί να διορθώσει την επιληψία. Εσύ είχες κάποιον όγκο που τον αφαίρεσαν. Εμένα, λόγω ότι μετά από όταν ψάχνοντας εξετάσεις, βρήκαν ένα όγκο. Mm-hmm. Στην αρχή δεν θεώρησαν ότι έχει συνδέεται. Ναι. Γιατί είναι πολύ σπάνια η περίπτωση. Συνήθως αυτός που είναι επιληπτικός, είναι επιληπτικός εκ της σημείου του, δεν διορθώνεται η κατάσταση. Ναι. Δεν τον είχαν συνδέσει. Κάνοντας πιο πολλές κρίσεις όμως και παίρνοντας, αυξάνοντας τα φάρμακα, άρχισαν να βλέπουν ότι αυτός ο όγκος διωγγώνεται. Στάδιο. Όταν έγινε η 45 λεπτά κρίση, που πλέον πιστεύαν ότι μπορεί και να είναι και από αυτό, έκανε κατευθείαν εξέταση και βρήκαν ότι είχε διωγγωθεί πάρα πολύ. Οπότε πιστήκαν ότι αυτός ο όγκος προκαλεί τις κρίσεις. Και ότι και έτσι συνδέθηκε και με τις προηγούμενες, πριν τις επιληψίες, τα προβλήματα που είχα. Σου είπανε όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή σου μίλησαν πολύ ανοιχτά οι γιατροί για την επέμβαση. Βασικά στους δικούς μου μιλήσανε. Εκεί παίζει μεγάλο ρόλο. Πολλά πράγματα τα φιλτράραν οι γονείς μου. Δεν μου τα φέρανε έτσι όπως ήταν. Έτσι, και είναι λογικό. Απ' τη μία πρέπει να ξέρει ο άλλος τι γίνεται, αλλά απ' την άλλη πρέπει να δουλέψει πολύ στην ψυχολογία του. Δεν ξέρεις τι πρέπει να του πεις και τι όχι. Οι δικοί μου φιλτράραν αρκετά πράγματα, προσπαθούσαν να το περάσουν λίγο πιο ανώδυνο από ό,τι ήταν. Μου είπαν ότι εντάξει, η εγχείρηση θα πετύχει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Θα πάω να βγάλουμε τον όγκο. Αυτά. Όταν τους ρώτησα, ήταν 50-50 στην ουσία. Καταρχήν, ο όγκος, αν ήταν πάνω σε λειτουργία, είχα μεγάλο θέμα. Δεν θα μπορούσε να αφαιρεθεί πλήρως ή θα ήταν πολύ επικίνδυνο, γιατί σκέψου ότι κόβει τον όγκο που είναι στο δεξί κροταφικό λοβό, έτσι. Αν υπάρχει λειτουργία, ένα λάθος χιλιοστό που μπορεί να κόψει, μπορεί να κόψει κάποιο νεύρο, κάποια λειτουργία. Oh. Οπότε αυτόματα δεν διορθώνεται αυτό, τελείωσε. Από την άλλη, μπορεί να αφαιρεόταν, αλλά να μην μπορούσαν να το αφαιρεθούν πλήρως, οπότε να συνεχίζονται τα προβλήματα. Ή να έκανε μετάσταση κάπου αλλού. Άρα ανοίγουν και πάνε και λίγο ψάχνοντας οι χειρουργοί εκεί. Δεν ξέρουν, δηλαδή.
Τώρα να πω την πικρία μου, στην Ελλάδα ναι, κατά κάποιο τρόπο. Και δεν έχουμε πάρα πολύ καλούς γιατρούς. Δεν έχουν τεχνογνωσία. Έτσι. Τα μηχανήματα υπάρχουν, τουλάχιστον τότε υστερούσαμε πάρα πολύ σε αυτά. Σκέψω ότι στην Ελλάδα μου είπαν θα κάνεις την επέμβαση, θα αρχίσεις να βγαίνεις και να επανέρχεσαι μετά από 6 μήνες, πλήρη αποκατάσταση στα 2 χρόνια με φυσικοθεραπείες με διάφορα. Δηλαδή είναι τεράστιο διάστημα. Εφόσον πήγαινε καλά η εγχείρηση. Γιατί αν δεν πήγαινε καλά η εγχείρηση, από το να μην βγεις έως και να βγεις και να μην έχεις να μείνεις ποτέ όπως ήσουν πριν. Υπήρχαν όλα τα ενδεχόμενα. Έξω, πήγες έξω, εσύ και τι έκανες. Ναι. Πού? Πήγα Σαν Φραντσίσκο, στην Καλιφόρνια. Πώς βρέθηκες εκεί στην άλλη κόσμο, έψαξες που είναι η εξειδικευμένη γιατρή? Πήρε τηλέφωνα δική μου παντού. Ναι. Ευτυχώς είχαμε την οικονομική άνεση, πουλήσαμε ένα διαμέρισμα για να φύγουμε. Επιγόντως, γιατί δεν γινότανε. Άλλη μια κρίση, δεν είχα χρόνο. Μπορούσε να γίνει την ίδια στιγμή, μπορούσε να γίνει και μετά από καιρό. Τόσο μεγάλη κρίση. Ναι. Οπότε επιγόντως πουλήσανε, σκοτώσανε ένα διαμέρισμα στην Γλυφάδα, όπου φύγει. Βρήκαν τον καλύτερο γιατρό, τους είπαν εκεί πέρα. Στείλαμε τις εξετάσεις, μας δεχτήκανε και φύγαμε. Δεν πρόλαβα καν να το συνειδητοποιήσω εγώ πότε έγινε, πότε φύγαμε. Και πήγαμε εκεί πέρα, έμεινα 2 μήνες. Και ευτυχώς, εντάξει, από ό,τι φαίνεται. Να πούμε ότι οι άνθρωποι εκεί κάνανε ένα θαύμα, έτσι. Ήταν ένα θαύμα. Ένας τέτοιος όγκος με τέτοιες κρίσεις επιληψίας, να αφαιρεθεί πλήρως, να πάνε όλα τέλεια και σε 2 μήνες να είσαι... 2 μήνες μπορούσα και γύρισα στην Ελλάδα, δεν ήμουνα πλήρως. Χρειαζόσουν φυσιοθεραπείες και τέτοια, τι χρειαζόσουν? Χρειαζόμουν αρκετά πράγματα. Καταρχήν ήμουνα με φάρμακα για να μην πονάω. Μετά έπρεπε να τα κόψει σταδιακά, να το πω πιο γενικά. Δεν μπορούσε να τα κόψει. Κατευθείαν. Γιατί έχει πάθει κάποια είδους εξάρτηση. Από την άλλη, σωματικά ο οργανισμός σου δεν ανταποκρινόταν πλήρως, έτσι. Έχει αποδυναμωθεί. Εκεί που έφυγα, έκανα bodybuilding λόγω ότι είχα κλειστεί στον εαυτό μου. Μόνο γυμναστική είχα βρει σαν βαρηγοριά που με δεχότανε. Πήγα και ήμουνα φέτες και γύρισα 100 τόσα κιλά. Από τα φάρμακα. Από τα φάρμακα, πρισμένος. Όλα αυτά θέλουν μια αποκατάσταση. Θέλουν κάποια σιγά-σιγά. Δεν μπορείς να μπεις στη γυμναστική, πρέπει να προσέχεις τι τρως. Ευτυχώς, επειδή η εγχείρηση πήγε πάρα πολύ καλά και αφαιρέθηκε πλήρως ο όγκος, δεν είχα κάποια άλλη επίπτωση που να χρειάζεται να κάνω φυσικοθεραπείες, π.χ. για την κίνησή μου, για την ομιλία μου, οτιδήποτε. Απλά έπρεπε να επανέλθω σωματικά και ψυχικά. Πριν την επέμβαση. Εσύ αισθάνθηκες ότι ξαναγεννήθηκες μετά από αυτό, λογικά. Δηλαδή ξεκίνησε τη ζωή σου από το μηδέν. Εγώ νομίζω ότι γεννήθηκα, όχι ξαναγεννήθηκα. Γεννήθηκες. Εκεί γεννήθηκα. Σκέψω ότι μέχρι εκείνη τη. Πόσο χρονών ήσουν όταν τελείωσε αυτό το πράγμα? Στα 20 μου έγινε περίπου η επέμβαση. Από εκεί εγώ θεωρώ τη ζωή μου. Γιατί βλέποντας τώρα όλη την πορεία μου, ό,τι είμαι τώρα, το οφείλω σε αυτό. Τότε δεν μπορούσα να το κατανοήσω. Δηλαδή το ότι δεν είχα παρέες και αναγκάστηκα και κλείστηκα στον εαυτό μου. Οφείλω και το modeling λόγω σώματος, επειδή γυμναζόμουν full, ασχολήθηκα με τη γυμναστική και τη δουλειά μου σαν γυμναστής τώρα πλέον και τις συνεργασίες μου καθαρά σε αυτό. Πώς βλέπω τα πράγματα. Γυμναστής είσαι τώρα? Ναι. Εργάζεσαι σε γυμναστήριο? Και με την Πετουλάκη είμαι και με το Ζαμπίρ. Ναι. Παρουσιάσαμε και ένα καινούριο πρόγραμμα της Πετουλάκη πρόσφατα. Α, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, Ευγέρινε. Μετά από αυτό, όλα αυτά που δεν είχε ζήσει από παιδί που βασανιζόσουν. Νομίζω ότι έκανες την πιο σωστή ερώτηση. Είδες, είμαι μέσα στο μυαλό. Ξαφνικά γεννιέσαι και πάλι στα 20, δηλαδή ξεκινάς τη ζωή σου, μια φυσιολογική επιτέλους ζωή. Δεν ξέσπασες εκεί, να έχεις πολλά κορίτσια. Ξέσπασες. Βασικά να πούμε ότι όταν γεννιέσαι, μπουσουλάς ακόμα. Πρώτα μπουσουλάς, μετά περπατάς. Ναι. Οπότε από τα 20 μέχρι τα 23, μπουσούλαγα, προσπάθησα να περπατήσω. Ναι. Εννοώντας όχι στην κυριολεξία, να ξαναμπω στο ρυθμό μου. Από τα 23 μου μέχρι και πιστεύω πριν 2 χρόνια, νομίζω ότι έκανα όλα αυτά που κάνουν κάποιος από τα 14, δηλαδή από την πιο ανεωριμότητα που μπορεί να φανταστείς, από την πιο βλακεία, μέχρι κάποιος που μέχρι τα 25. Πες μου τη μεγαλύτερη βλακεία χοντράδα που έκανες. Θέλεις να τις πούμε όλες, δεν θα προλάβουμε. Πες μου μερικές, αυτές που μπορείς να πεις, δηλαδή, εντάξει. Βλακίες, ότι, τι να σου πω, ότι έπαιρνα ζήταγα στον πατέρα μου λεφτά.
Και τον έπαιρνα τηλέφωνο μετά από 2-3 μέρες και του λέγα: Είμαι Αγγλία. Δεν έχω λεφτά. Μου πεις να γυρίσω. Θα μου στείλεις. Τέτοια, τρέλα. Ήθελα να φύγω, ήθελα να ζήσω, ήθελα να πάω παντού. Ευτυχώς είχες μαμά και μπαμπά που μπορούσαν να σε στηρίξουν. Γιατί να πούμε ότι αλλά τα παιδιά τα. Θέλω να πω ότι τα πλήρωσα όλα, τα ξεχρέωσα όλα στους γονείς μου. Δηλαδή, τα ξεχρέωσες. Ναι, και αυτό το φιλοσοφικό μου. Δηλαδή, ό,τι ήθελα μου δίνανε, αλλά δεν είχαν μεγαλώσει. Θέλεις αυτό, πάρτο. Θα γύρναγες πίσω μετά. Πάρτο. Θα δουλέψεις όμως και μετά το γυρίσεις για να το εκτιμήσεις. Να κάνεις τη διαχείρισή σου. Το καταλαβαίναμε κι αυτοί ότι είχα μια τρέλα, είχα μια τάση να κάνω πράγματα που δεν είχα κάνει. Δηλαδή να ταξιδέψω. Mm. Να πάω βόλτες, να μπλέξω με παρέες από καλές παρέες μέχρι κακές παρέες. Από το να μαζέψουν από τμήματα μέχρι να με μαζέψουν από σχολή υποκριτικής, ξαφνικά θα να γίνει ηθοποιός, έτσι. Πόσο τι έκανες και σε μάζεψαν. Πόσο μάζεψαν από τμήματα. Πόσο μάζεψαν, λέω, από τμήματα. Έκανα διάφορα. Ήταν η αντίδραση, ξέρεις. Αυτά που δεν έκανα στην εφηβεία μου, ήθελα να τα ζήσω. Στα πάντα. Με ξενύχτια δεν το φαντάζεσαι. Απλά δεν κοιμόμουν, γιατί μου είχαν λείψει. Εγώ δεν μπορούσα να ξενυχτήσω. Και χάρη και με στο modeling πάλι με την τρέλα όλη αυτή τη φάση, νομίζω ότι και εκεί έκανα πολλές τρέλες. Δηλαδή δεν ξύπναγα να πάω σε φωτογραφίσεις, γιατί πήγαινα και ήμουν ράκος. Έκανα διάφορες τρέλες. Άρα, Γερή, ναι. Όλο αυτό σου έμαθε να εκτιμάς τη ζωή. Ναι. Πολύ μεγάλο μάθημα. Να εκτιμάς την υγεία, να εκτιμάς τη ζωή. Φαντάζομαι ότι δύσκολα χαλιές εσύ. Δηλαδή για να γίνεις δυστυχής. Όλοι μπορούμε να επηρεαστούμε, έτσι. Η ψυχολογία είναι εντάξει. Έχουμε και τις ευαισθησίες μας. Το θέμα είναι ότι εκτιμάω τις δυσκολίες περισσότερο από τις ευκολίες πλέον. Mm. Δηλαδή θεωρώ ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Από αυτό που πέρασα, μόνο θετικά πράγματα μπορώ να πάρω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι φόδι για τη ζωή. Ενώ τα καλά είναι ωραία, οι ευκολίες είναι ωραίες, αλλά δεν σου μένουν, δεν μαθαίνεις, δεν προχωράς. Παίρνοντας μια δυσκολία, αν μπορέσεις και να λογιστείς αφού την ξεπεράσεις και πάρεις τι σου προσέφερε, από το να εκτιμήσεις τη ζωή. Απλά, δηλαδή, μια φιλία. Εγώ εκτίμησα πολύ τις φιλίες, τις ανθρώπινες σχέσεις. Εκτίμησα τη δουλειά, να μπορείς να δουλεύεις και να δημιουργείς κάτι μόνος σου. Εκτίμησα τη γυμναστική. Εκτίμησα αρκετά πράγματα. Αν τα πάρεις, είναι φόδια για όλη τη ζωή. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβόμαστε. Μπράβο, πρέπει, ναι. Ωραία πράγματα μας είπες. Είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω τώρα να προβάλλουμε ένα βίντεο και με αυτό θα σε αποχαιρετήσουμε. Είναι από το εξωτερικό, είναι από τη μακρινή Κίνα. Στη μακρινή Κίνα, λοιπόν, έχουν εκεί. Εκεί δεν πήγα. Το ξέχασα. Ακόμα. Εκεί, λοιπόν, έχουν και αυτή το show, το Κίνα έχει ταλέντο, το αντίστοιχο. Όπως υπάρχει σε όλα τα μέρη του κόσμου, σαν το δικό μας Ελλάδα έχει ταλέντο, έχουν και το Κίνα έχει ταλέντο. Θέλω λοιπόν να σας συστήσω τον νικητή, τον Κινέζο. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό. Αυτός κέρδισε το 2010. Παιδιά, μου στείλανε το βίντεο με ένα mail. Και όταν μπήκα και το είδα, λέω, παιδιά, αυτό πρέπει να το προβάλλω στην εκπομπή. Είναι ένα παλικάρι συγκλονιστικό, το οποίο έπαθε ένα ατύχημα. Και έμεινε χωρίς τα χέρια του, όταν ήταν παιδάκι. Καθόλου χέρια, παιδιά. Καθόλου. Μπορείτε να φανταστείτε πώς κέρδισε το Κίνα έχει ταλέντο. Παίζοντας πιάνο. Με τα πόδια. Δεν υπάρχει αυτό το θέμα που θα δείτε. Πάμε να το δούμε. Τράβηξε όλα τα βλέμματα παίζοντας πιάνο με τα δάχτυλα των ποδιών του, εντυπωσιάζοντας κοινό και κριτική επιτροπή. Ο μουσικός Liu Wei πριν από 2 χρόνια κέρδισε το έπαθλο στο κινέζικο talent show που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Σανγκάη. Στην τρυφερή ηλικία των 10 ετών, μετά από ηλεκτροπληξία, ο σολίστας Liu Wei έχασε τα χέρια του. Το ατύχημα έγινε ενώ έπαιζε με τους φίλους του. Η δύναμη ψυχής που διαθέτει δεν τον άφησε να παραιτηθεί από τη ζωή. Ο νεαρός σολίστας κατάφερε να κάνει τα πάντα με τα πόδια του, ενώ δεν εγκατέλειψε ποτέ το όνειρό του που ήταν να γίνει μουσικός. Σε ηλικία 18 ετών αρχίζει να μαθαίνει πιάνο με σκοπό να γίνει επαγγελματίας μουσικός. Ο
πρώτος του δάσκαλος αρνήθηκε να τον διδάξει, ισχυριζόμενος ότι ήταν αδύνατο να παίξει πιάνο κάποιος που δεν είχε χέρια. Τότε ο Λιου Γουέι ξεκίνησε μόνος του να μαθαίνει το αγαπημένο του μουσικό όργανο, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα των ποδιών του. Ο 22χρονος μουσικός δήλωσε πως οι άνθρωποι με προβλήματα σαν το δικό του έχουν δύο επιλογές. Είτε να εγκαταλείψουν τα πάντα και να οδηγηθούν σε ένα γρήγορο θάνατο, είτε να παλέψουν χωρίς χέρια και να ζήσουν μια συναρπαστική ζωή. Ο ίδιος εξηγεί ότι οι γονείς του τον προέτρεπαν να ντύνεται, να τρώει και να αυτοεξυπηρετείται μόνος του, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλα των ποδιών του. Ο ταλαντούχος νεαρός, αν και αρχικά είχε αποδεχτεί ότι δεν θα μπορούσε να παίξει κάποια κομμάτια, στην πορεία όμως ανέπτυξε μια δική του μουσική τεχνική ανάλογη με τις δυνατότητές του. You're beautiful. You're beautiful. Στο τελικό του κινέζικου talent show εκτέλεσε άψογα το τραγούδι του James Blunt, You're Beautiful. Οι κριτές επένδυσαν τον Λίου για την αποφασιστικότητά του, ενώ ο ίδιος απάντησε, αστειευόμενος, πως τουλάχιστον έχει δύο τέλεια πόδια. Σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι, διαμαρτύρομαι εγώ όλη αυτή την ώρα στο κοντρόλ, που πραγματικά το σκίζει ο πιανίστας, είναι καταπληκτικός, γιατί αυτό είναι το slow, τραγούδα για κιόλας. Θα τα βρείτε στο YouTube, άμα μπείτε. Λοιπόν, σε λίγο θα δούμε ένα κορίτσι, την Ίνα, που είναι απίστευτο. Έχει πρότυπο την αγαπημένη κούκλα των κοριτσιών, την Barbie, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να της μοιάσει. Είναι ένα τρέντ αυτό, είναι μια τάση. Υπάρχουν και κοριτσιά στο εξωτερικό, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, τα οποία είναι ολόιδια η Barbie. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό το κορίτσι, είναι εδώ από την Ελλάδα, την Πάτρα, και σε λίγο θα έρθει κοντά μας να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Έχει τα μαλλιά της ίδια, το σώμα ίδιο, τα μάτια ίδια. Είναι μια διάθεση να γίνει ολόιδια η κούκλα. Σε λίγο λοιπόν η Νίνα θα έρθει κοντά μας. Πρώτα όμως θα ήθελα να σας πω για τον Λάκη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος κλείνει φέτος 30 χρόνια πορεία στο μουσικό στερέωμα. Θα κάνει λοιπόν μια συναυλιάρα καταπληκτική την Τρίτη, 5 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Καλεί όλους φίλους, τους φίλους του και τους συναδέλφους σε αυτή την μοναδική συναυλία. Και εμείς, επειδή τον Λάκη τον αγαπάμε και τα τραγούδια του τα λατρεύουμε, του αφιερώνουμε το βίντεο που ακολουθεί. Συρμάτινες χορδές σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Με τα τραγούδια του Λάκης Παπαδόπουλος έγραψε ιστορία. Έχει βάλει τη σφραγίδα του σε κομμάτια που είναι διαχρονικά στη συνείδηση του κόσμου. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Με το ταλέντο του, τους στίχους του έχει εμπνεύσει, ενώ με τις συνθέσεις του έχει χαρίσει μεγάλες επιτυχίες στα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Ο Λάκης Παπαδόπουλος ή ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ είναι ο πρώτος τραγουδοποιός στη ροκ σκηνή που μελοποίησε ξένους και Έλληνες ποιητές όπως Μάνο Ελευθερίου, Παύλο Μάτεση, Γιώργο Χρονά, αλλά και άλλους. Ο Λάκης Παπαδόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σε μικρή ηλικία παρακολούθησε μαθήματα μουσικής στο ελληνικό οδείο. Η κλίση προς την τέχνη ίσως να προήλθε και από τη συγγενική σχέση που είχε ο παππούς του με τον γνωστό ζωγράφο Θεόφιλο, αφού ήταν αδέλφια. Μπαίνοντας στην εφηβεία, ο Λάκης Παπαδόπουλος τραγουδά και παίζει κιθάρα στους Dragon σε ένα ροκ συγκρότημα με αγγλικό στίχο. Όταν το συγκρότημα διαλύεται, εκείνος πηγαίνει στρατό για να υπηρετήσει τη θητεία του. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια. Η πιο σημαντική φάση της καριέρας του γίνεται όταν σε ποιήση Παύλου Μάτεση και μουσική δική του γράφει τον Κουρσάρο για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Με το τραγούδι αυτό έγινε η αρχή για τη μεγάλη αναγνώριση του ροκ στην Ελλάδα. Τότε ο Λάκης γίνεται ευρύτερα γνωστός ως ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Είσαι κουρασμένος, έχεις τη ζωή στη στένα σου γραμμένη. Από τότε η επαγγελματική του διαδρομή εξελίσσεται ανωδικά και ο ίδιος καθιερώνεται ως ένας σημαντικός καλλιτέχνης και τραγουδοποιός. Στη δουλειά του χαρακτηρίζεται για το έξυπνο και καυστικό του χιούμορ, ενώ με τις συνεργασίες του αποδεικνύει περίτρανα πως η μουσική δεν έχει ήδη και ταμπελές. Στην προσωπική του ζωή, η γυναίκα που έχει πρώτη θέση στην καρδιά του είναι η σύζυγός του, η Κατερίνα, με την οποία φέτος κλείνουν 30 χρόνια που είναι μαζί. Η Κατερίνα Παπαδοπούλου είναι διευθυντικός στέλεχος στην εταιρεία Mino CMI. Με τη σύζυγό του γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών. Μετά από έντονη πολιορκία και πολύ κυνήγι, κατάφερε να την πείσει να γίνει σύντροφός του και αργότερα έγινε η γυναίκα της ζωής του. Η Γυριστρούλα είναι το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στην Κατερίνα Παπαδοπούλου. Γυριστρούλα, σε φοβάμαι.
μυστρούλα. Ο γιος, το οποίο είναι σήμερα 16,5 ετών, είναι ένα πλάσμα βαθύτερα απορροφημένο με το χώρο της τέχνης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως παρακολουθεί μαθήματα στο καλλιτεχνικό σχολείο στο Γέρακα. Παρά το γεγονός που έχει σωστό αυτή και παίζει κιθάρα, είναι προσιλωμένο στα εικαστικά. Αγγελέ μου, παρανόησε, το άτομο σου λέω παρανόησε, δείξε ανωτερότητα και να μην κρυφτείς. Ο Λέξ Παπαδόπουλος είναι ο πρώτος ροκάς καλλιτέχνης που έκανε ντουέτο με λαϊκό τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βάγο, μείναμε ως το πρωί και έξω έριχνε χιόνι. Με τραγούδια του όπως «Σερενάτα», «Ο Κουρσάρος», «Για να σε εκδικηθώ», «Το παλιό μου παλτό» και «Θα χαθώ», «Η Γυριστρούλα» γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση. Για να γιατρέψω, για να γιατρέψω πληγές, από δεν βγήκες, από μέσα μου ποτέ. Είναι μερικά από τα κομμάτια που έγραψαν ιστορία και στιγμάτισαν τους ερμηνευτές τους με χιλιάδες πωλήσεις δίσκων. Λίγοι γνωρίζουν πως η μπαλάτα που τραγούδησε ο Σάκης Ρουβάς «Να μ' αγαπάς» φέρει την υπογραφή του Λάκη Παπαδόπουλου. Έχοντας μια ευρύτερη οπτική για το σύγχρονο τραγούδι, η Ελενόρα Ζουγανέλη και η Ονειράμα ερμήνευσαν κομμάτια του όπως «Σε αδικιωθώς» και το «Σε θέλω σαν τρελός». Ως ερμηνευτής εκπέμπει τόσο θετική ενέργεια γεγονός που μετρά ως ένα τα μεγαλύτερα προτερήματά του. Με στριπτής καλούσε άντρες και επικίνει ασημένιο. Οι δήμονες μουσικής αναγνωρίζουν στο Λάκη Παπαδόπουλο πως έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο να συνδυάσει αρμονικά από μουσικής πλευράς το χθες με το αύριο. Και αυτό είναι που του δίνει στα τραγούδια του μια ξεχωριστή γοητεία. Μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια και κάτι πορεία στη μουσική σκηνή κλείνει φέτος ο Λάκης Παπαδόπουλος. Ο ρομαντικός δημιουργός καλεί τους φίλους και τους συναδέλφους σε μια μεγάλη συναυλία την 3η 5 Ιουνίου στην Τεχνόπολη στον Γκαζί. Λοιπόν, τώρα, έχουν μείνει μόλις 14 λεπτά. Σε 14 λεπτά, όπως λέει το χρονόμετρο, θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση για τα 10 χιλιάρικα. Έχει πάρει αρκετός κόσμος. Βέβαια, δεν είναι από τις κληρώσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Δηλαδή, οι πιθανότητές σας είναι μεγαλύτερες από ό,τι άλλες φορές. Και το λέω γιατί, επειδή παίζαμε πάρα πολλά πολιτικά θέματα αυτές τις μέρες, πάρα πολλές μέρες δεν έκανα το διαγωνισμό. Ας πούμε, χθες τον διαγωνισμό δεν τον είπα. Νομίζω πρέπει να τον είπα μόνο μία φορά. Άρα, είναι. Με καμία δεν τον είπα, μου λέτε από το control. Καμία. Άρα, είναι μία από τις κληρώσεις αυτές που οι πιθανότητες για όσους πάρουν τώρα είναι αυξημένες. 13 λεπτά λοιπόν έχουν απομείνει και 42-41 δευτερόλεπτα για τα 10.000 ευρώ μετρητά. 10 χιλιάρικα, 90-11 τα τηλέφωνά μας, 51-51-51, 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS. Τα φένα, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54-990. 2 ευρώ και 48 λεπτά η χρέωση. Ολόψυχα, καλή επιτυχία. Και μετά τις διαφημίσεις θα έρθει εδώ το κορίτσι που μιμείται την αγαπημένη κούκλα των κοριτσιών, την Μπάρμπι. Για να δείξουμε δύο πλάνα από την Νίνα, η οποία θα έρθει σε λίγο εδώ κοντά μας και η οποία προσπαθεί να αποκτήσει ανάλογη εμφάνιση. Έχει προχωρήσει μέχρι και σε αισθητική επέμβαση στη μύτη για να αποκτήσει την εμφάνιση της Μπάρμπι. Μετά τις διαφημίσεις περισσότερα. Καλέ, 5 λεπτά για την κλήρωση. Σε 5 λεπτά κάποιος θα πάρει το 10.000. Ποιος θα το πάρει το 10.000 αυτό σε 5 λεπτά? Δώστε τα τηλέφωνα γιατί έρχεται η Μπάρμπι από την Πάτρα, η Μπάρμπι Πατρινιά. 90-11-51-51-51 ή μέσω SMS. Θα φέρω ένα κενό το ονοματεπώνυμό σας στο 54-9-90. Καλή επιτυχία. 4 λεπτά και 46. Γεια, Ελανίνα. Body.
στη σελίδα. Θα ήθελα να δούμε πρώτα ένα βίντεο και σε λίγο να κουβεντιάσουμε μαζί μα. Στα φτερά τα όνειρα δίνουν μαγικά. Πολύχρωμη. Μπάρμπι χωρίς γαλανά μάτια δεν γίνεται, γι' αυτό άλλωστε έβαλα και φακούς. Από μικρό κορίτσι έπαιζε με τις κούκλες, κοίταγε πάντα τα παπούτσια τους, τα ρούχα τους και τα όμορφα πρόσωπά τους. Ώσπου μια μέρα η Νίνα μεγάλωσε και προσπάθησε να μοιάσει σε εκείνες. Το ότι είναι μια πετυχημένη. Mm-hmm. Από μικρή παίζαμε με τη... Εντάξει, τα κορίτσια παίζανε με τις κούκλες, τα αγόρια παίζανε με τον Άξορμαν, ας πούμε. Έχει αυτό το λόγο. Πετυχημένη ως προς τι είναι. Και ως προς ομορφιά. Έχει τα τέλεια χαρακτηριστικά, τα τέλεια δανεικά για μια γυναίκα. Και για το προσωπικό της χαρακτήρα, για όλα αυτά. Έχει τις τέλειες αναλογίες, πανέμορφη, έξυπνη, ταλαντούχα. Μπορεί τη μια τη βλέπουμε γιατρό, τη μία μπορεί να τη δούμε δικηγόρο. Είναι οι ρόλοι και οι χαρακτήρες που της δίνονται σε κάθε τι. Είτε σε θέμα επαγγέλματος, είναι μια πετυχημένη επιχειρηματίας, ξέρει να προσωπεί, να περιποιείται τον εαυτό της. Τα χρόνια πέρασαν, η Νίνα μεγάλωσε, αλλά πάντα προσπαθούσε να έχει το στυλ της αγαπημένης της κούκλας. Τι είναι αυτό που σε κεντρίζει περισσότερο? Τα ρούχα της, τα παπούτσια της, τα αξεσουάρ της. Ό,τι της μοιάζω, από πολύ μικρή μου λέγανε ότι είχα τα χαρακτηριστικά της. Βέβαια, σιγά σιγά έξερα εγώ να το συνειδητοποιώ. Και σιγά σιγά έγινε και εμένα το πρότυπό μου. Η Νίνα, θέλοντας να μοιάσει το πρότυπό της, έφτασε στο σημείο να κάνει πλαστική επέμβαση. Ξεκίνησε φορώντας χρωματιστούς φακούς, μέχρι που μια μέρα αποφάσισε να αλλάξει τη μύτη της για να μοιάσει ακόμα περισσότερο στην κούκλα των παιδικών της χρόνων. Έχω αλλάξει το χρώμα των μαλλιών μου, mm-hmm. έχω βάλει φακούς, έχω διορθώσει μια μικρή ατέλεια που είχα στη μύτη. Mm-hmm. Με ενοχλούσε και το άλλαξα. Άκουσες κάποιο αρνητικό σχόλιο? Άκουσα, ναι, ότι ήταν εντάξει θεωρούσαν, αλλά επειδή εμένα με ενοχλούσε, προτίμησα να το αλλάξω. Αφού εγώ αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου, πιστεύω δεν υπάρχει κάποιο άλλο λόγο. Όσο για τα σχόλια που ακούει από τους φίλους της, αυτά ποικίλουν. Αρνητικά, λίγο ειρωνικά σχόλια έχω ακούσει. Ως προς ότι δεν έχω μεγαλώσει ακόμη, πιστεύουν αυτό. Και εσύ τι σου απαντάς? Ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Barbie, πάνω απ' όλα, σαν κούκλα είναι ενήλικας, δεν είναι μωρό. Λοιπόν, Νίνα, για πες μου, από μικρή είχες αυτή τη λατρεία? Στην ηλικία των 7 χρόνων. Εφτά, απέκτησες την πρώτη σου... Την πρώτη μου κούκλα. Κούκλα. Μετά άρχισε να σου γίνεται τρέλα να μαζέψεις όλες τις μπάρμπι που έβγαιναν κάθε χρόνο. Έπαιρνα αρκετές. Ακόμη έχω μια συλλογή. Έχεις συλλογή? Βεβαίως. Σου ασκούσε μια γοητεία αυτό το παιχνίδι, σε μάγευε αυτή η κούκλα? Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε να την περιποιούμε, να της φτιάχνω το μαλλί, να τη βάφω. Αργότερα όταν βγήκανε οι άλλες κούκλες. Mm-hmm. Και άρχισες σιγά σιγά και σταδιακά με αυτή την κούκλα, άρχισες να ταυτίζεσαι, ήθελες να γίνεις όπως είναι εκείνη? Το συνειδητοποίησα 15 χρονών. Mm-hmm. Ότι άρχισα σιγά σιγά να δημιμούμε, mm-hmm. εντός αγωγικών να δημιμούμε. Ποια στοιχεία αυτής της κούκλας ήθελες να αποκτήσεις? Το στυλ της, το ντύσιμό της, την προσωπικότητά της, mm-hmm. αυτά. Όταν λες την προσωπικότητά της, περιγράψέ μου, ποια είναι η προσωπικότητα της κούκλας? Είναι πολύ τάλαντη. Τη μία θα τη δούμε γιατρό, όπως το είπα και στο βίντεο. Την άλλη μπορεί να τη δούμε δικηγόρο. Την άλλη μπορεί να τη δούμε δασκάλα. Πριγκίπισσα σίγουρα. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι ο βασικός της ρόλος. Ο Ken όμως λείπει. Βασικό επάγγελμα. Ο Ken λείπει. Ο Ken λείπει, ναι. Άρχισες να οραματίζεσαι και έναν άντρα σαν τον Ken ή δεν είχες τέτοια στεγανά? Ήθελες μόνο τον εαυτό σου? Δεν μ' αρέσουν ξανθοί. Άρα και εσύ είσαι προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι? Ακριβώς, ναι. Τι έκανες για να τις μοιάσεις, πώς ξεκίνησες? Ξεκίνησα με τον ντύσιμο. Άρχιζα, έπαιρνα, προσπαθούσα να βρω ρούχα ανάλογα σαν αυτά που είχε η κούκλα. Παπούτσια το ίδιο. Η μητέρα μου πρόσεχε πάρα πολύ το ντύσιμό μου. Της άρεσε να είναι προσεγμένο. Από εκεί πέρα, από εκεί ξεκίνησα. Mm-hmm. Μετά πρέπει να συνέχισες και στην εμφάνιση. Ναι, άλλαξα το χρώμα των μαλλιών μου. Είσαι μελαχρινή? Ναι, αρκετά μελαχρινή. Αρκετά μελαχρινή. Και έγινες κατάξανθη. Έγινα κατάξανθη. Πλατινέ. Τα μαλλιά, το μήκος, το τα κούρεμα. Τα δικά μου, έτσι. Ναι, δικά σου, τέλεια ναι. μαλλιά έχεις. Ευχαριστώ. Το μήκος και το κούρεμα... Το ίδιο. Το ίδιο, θυμίζει την κούκλα. Το make-up βλέπω επίσης, τα ροζαλιά και τα... Αγαπημένο χρώμα, εξάλλου. Αυτά που φοράει η Barbie.
Το δωμάτιό σου είδα επίσης. Είναι της Μπάρμπι, ναι, όλο. Δηλαδή, στην ουσία μιμήθηκε στο design που έχει τη κρεβατοκάμαρα της κούκλας. Ακριβώς. Σε βοήθησε και η μαμά, φαντάζομαι, σε αυτές τις επιλογές. Ναι, αρκετά. Όσο μεγάλωνες, ήθελες όλο και περισσότερες κούκλες, όλο και περισσότερα πράγματα της Μπάρμπι. Ναι. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, θέλω να σου πω αυτό. Υπάρχουν και κορίτσια στο εξωτερικό τα οποία είναι μια τάση. Το γνωρίζω, ναι. Να μιμούνται την Μπάρμπι. Έληξε ο χρόνος μου, είπατε, του διαγωνισμού. Έλα, δώστε δύο λεπτάκια ακόμα για αυτούς που έχουμε δύο λεπτάκια. Πόσο θα δώσετε? Πέντε! Άντε, δώστε πέντε λεπτάκια ακόμα για τους τελευταίους τους καταϊδρωμένους. Δώστε πέντε λεπτάκια τους καταϊδρωμένους. 90-11, 51. Είναι αυτό που λέμε, κάποιος μπορεί να βάλει γκολ στην παράταση. Ή στα πέναλτις ενδεχομένως. 90-11, 51, 51, 51 για τους τελευταίους που διεκδικούν το 10.000. 90-11, 51, 51, 51. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο για τα κότσια του εξωτερικού που έχουν... που είναι σαν και σένα, που λατρεύουν αυτή την κούκλα και θέλουν να τις μοιάσουν. Το να θέλει κάποια να μοιάσει σε μία κούκλα δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Οι φωτογραφίες 21χρονης Ουγρανής Βαλέρια είναι εντυπωσιακές και το τέλειο σχεδόν κέρινο πρόσωπό της μοιάζει τόσο με κούκλας που όταν συνειδητοποιήσει ότι είναι αληθινή γυναίκα, μάλλον ανατριχιάζεις. Πάντως η νεαρή Ουκρανή έχει χιλιάδες θαυμαστές τόσο στο YouTube όσο και στο Facebook. Στο προφίλ της θα δείτε φωτογραφίες και από ταξίδι της στην Ελλάδα. Βέβαια θα δυσκολευτείτε λίγο να ανακαλύψετε ποια δύο κοπέλες είναι, αφού και η φίλη της είναι ίδια με τη Βαλέρια αλλά και την Μπάρμπι. Η ίδια δεν έμεινε μόνο στο πρόσωπο, αλλά έχει αλλάξει και το σώμα της ώστε να μοιάζει στην αγαπημένη της κούκλα. Και το σπίτι της φυσικά είναι ροζ. Τα κουλίστικα μοντέλα που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι αποτέλεσμα εκπληκτικού πραγματικά Photoshop από τον φωτογράφο Hayden Wood. Ο φωτογράφος κατάφερε να μετατρέψει τα δύο μοντέλα και να μοιάζουν στο γνωστό κουκλιστικό ζευγάρι. Μεγάλωσε τα μάτια τους και διαμόρφωσε τα χείλια αλλά και το σώμα τους, έτσι ώστε να δείχνουν τέλειοι, πλαστικοί και παγωμένοι. Που είναι ψυχολόγος, θα μας εξηγήσει λίγο αυτό το φαινόμενο. Καταρχάς, εδώ έχουμε τάσεις μιμητισμού και ναρκισιστικού τύπου διάθεση. Όμως θα πρέπει να πούμε, γιατί ρώτησα την κοπέλα πριν, μου είπε γύρω στα 12 της χρόνια είχε έντονη την επιθυμία αυτή. Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία δεν έχουν κριτική σκέψη, είναι ευάλωτα και δίνουν έμφαση σε αρνητικές αξίες, όπως είναι η ματαιοδοξία και η φιλαρέσκεια. Θα πρέπει λοιπόν. Όμως, κυρία Ζουλίνου, όλα τα κορίτσια δεν είναι λίγο φιλάρεσκα? Είναι γυναικείο δηλαδή, προνόμιο. Εγώ βλέπω τα παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες των 12, τα περισσότερα κοριτσάκια, όλη την ημέρα στον καθρέφτη. Παίρνουν τα καλλιντικά της μαμάς, βγάζουν φωτογραφίες και τις ανεβάζουν στο Facebook, όλα τα κοριτσάκια. Είναι γυναικείο προνόμιο, αλλά όταν περνάει το όριο και φτάνουμε στα άκρα, τότε βέβαια θα υπάρχει θέλει και μια κάποιο προσοχή, πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει οι γονείς και το σχολείο να προσπαθούν να δίνουν στα παιδιά την άνεση να έχουν δικιά τους ελεύθερη κριτική σκέψη, βούληση, να μπορούν να συγκρίνουν με την πάροδο των χρόνων, δημιουργείται αυτό, με ομιλίες μέσα στο σπίτι, στο σχολείο, να συγκρίνουν, να μπορούν να αποφασίζουν τι θέλουν, τι είναι καλό, τι είναι λάθος και συγχρόνως θα αναπτύξουν αυτοπεποίθηση και δεν θα είναι ευάλωτα σε οποιαδήποτε διαφήμιση και σε οτιδήποτε είναι αρνητικό ή τάσεις μιμητισμού. Αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο που θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς, ώστε τα παιδιά να μην φτάνουν στα άκρα. Μάλιστα. Πάντως εδώ είναι ένα χιμέτρο, βλέπω, γιατί είδαμε την άλλη στο εξωτερικό, η άλλη έχει πάει και έχει πετσοκοπεί. Ναι, ναι. Μέση, μάτια, αυτά είναι όλο ένα πλαστικό. Η Νίνα λατρεύει αυτή την κούκλα, τη μιμείται, αλλά βλέπω ότι έχει και ένα μέτρο. Έχω. Ναι. Έτσι. Νίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις και γίνεται η κλήρωση. Η συμβολεογράφος, το όνομα της συμβολεογράφου. Η κυρία Βασιλική Πουλιέζου, η συμβολεογράφος, είναι στο κοντρόλ. Για να κάνουμε την κλήρωση τώρα στις διαφημίσεις, παρακαλώ. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Ορίστε.
Πώς λέγεστε? Αθανασιάδο Αναστασία, κυρία Τατιάνα μου, τι κάνετε? Αχ, Αθανασία ή Αναστασία? Αναστασία, Αθανασιάδο. Αναστασία, η δική σας ναι. Ανάσταση ήρθε σήμερα, κυρία Αναστασία, η δική σας προσωπική Ανάσταση. Ναι, και Τατιάνα μου, χάρηκα που σας ακούω. Πότε πήρατε τηλέφωνο στην εκπομπή, σήμερα ή άλλη μέρα? Όχι, την περασμένη εβδομάδα. Α, είχατε πάρει από την Α, εσείς είσαστε φανατικοί, σταθεροί. Ναι, είμαι φανατική, σας φέρνω συνέχεια. Α, έχετε πάρει πολλές φορές για το διαγωνισμό? Πάρα πολλές φορές, πάρα πολλές φορές. Έχετε κερδίσει ποτέ? Όχι, ποτέ. Ε, είδατε λοιπόν που ήρθε η σειρά σας. Είδατε. Είδατε. Ο επιμένο νικά, κυρία Αναστασία μου. Μπράβο, κυρία Τατιάνα μου. Παίρνατε, 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 σας χαμογέλασε τύχη. Τίποτα, τώρα κέρδισα. Επιτέλους, κυρία Αναστασία μου, από ποια περιοχή είστε? Είμαι πλατεία Ημιτού. Πλατεία Ημιτού, πολύ ωραία. Και σας ακούω, έχετε οικογένεια, έχετε και γκόνια? Ναι, έχω, έχω πάρα πολλά. Άντε, άντε να λύσετε μερικά προβλήματα, κυρία Αναστασία. Σε καλή μεριά τα 10.000 μετρητά και πολλά φιλιά από όλη την ομάδα του Σταρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Από πού θα τα πάρω? Γεια σας. Γεια σας.